Για πάμε! Για πάμε! Καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό φέτος κουπεροχοποιημένο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρες, κάντε το δόθε πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπείο και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε! Έλατε και σήμερα να τα περάσουμε όμορφα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από τα πόδια της κατάθλιψης και της μελαγχολίας, να συζητήσουμε για το χθεσινό καλύτερο ημίχρονο της ομάδας μέχρι τώρα στη σεζόν, επιτέλους. Είδαμε 45 λεπτά μπαλίτσα όμορφη να κυλάει, να ξεδιπλώνει τις χάρες της ομάδας, επιτέλους. Και σήμερα κληρώνουμε και δύο υπερατού δωράκλες, λέμε. Δωράκλες. Επειδή μπουκώνω τα μικρόφωνα, έχω φύγει σε διπλανό στούντιο. Είμαι στη Λέοντο Σοφού 16. Έχω πάει στο διπλανό κτίριο. Φλίκτενες και καντήλες οι ηχολήπτες. Τι τραβάνε αυτά τα παιδιά μαζί μου. Σας κολλάνε βαριά ένσημα για το 8-10. Τα ίδια τα ένσημα, τα τίποτα. Ε, τα απλά δηλαδή, τα απλά. Θα ζητήσετε ανθυγινά, βαρέα και ανθυγινά, αγόρι μου. Εδώ είμαστε. Έχω Χρήστο Κιώση, κυρίες και κύριοι. Στέκει αγέροχος. Να σας πω ότι δεν κάθεται όρθιο στην κονσόλα. Δεν θέλει να κάθεται. Λέμε τώρα. Φαντάζεσαι. Είναι ο Χρήστος Φλεβίτης Κιώσης. Κύριε Σου, βγάζει το παιδί. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ελάτε στην παρέα μας, γιατί έχουμε σήμερα ωραία πράγματα να πούμε και να κληρώσουμε, όπως είπα, δύο υπερατού δωράκλες. Αναδάσαμε και live video πριν από λίγο, φίλε. Ε, κάτσε να δω, φίλε. Τεχνολογία τώρα. Σε παρακαλώ, φιδιαλούζουμε. Όχι, σε ρωτάω, φιδιαλούζουμε. Ε, τζιτζίκια πεταρώνουμε. Μπρίκια κολλάμε. Επικαλαμίδες σε τζιτζίκια βάζουμε. Σπασουάρ σε αχιβάδες. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πολύ, φίλε. Εδώ είμαστε. Σήμερα λοιπόν κληρώνουμε μία καταπληκτική φωτογραφική μηχανή Sony αξίας 100 ευρώ. Ψηφιακή. Υπέροχο εργαλείο. Υπέροχο. Μη σας πω τώρα megapixel και τέτοια. Sony, καταλαβαίνετε. Τελευταία λέξη. The last word of the technology. Τα σπάνε τα δώρα μας. Αγόρι μου. Ε, αν δεν σας κάνω σαν τα μούτρα μου, θα το θεωρήσω μεγάλη αποτυχία για τον εαυτό μου, να ξέρεις. Αλλά είστε σε πολύ καλό δρόμο. Αγοράκι μου. Δύο χρυσά παιδιά και δύο κολύπτες. Τι τους έλαγε ρε παιδιά. Το τι τους έλαγε να πούμε. Τώρα ο Χρήστος, νέο παιδί, στα 32, πόσο είσαι ρε Χρήστο. 34. Αγόρι μου, έχουν βγάλει τους μάιδες. Ε, πέρα από τη φωτογραφική μηχανή που κληρώνουμε, δίνουμε και σήμερα ένα υπέροχο διήμερο στο Θερμές, στο Λουτράκι Αριδέας. Προσφορά από το Snow Travel. Καταπληκτικά θα περάσετε. Να πάρετε το κορίτσι, να πάρετε το αγόρι και να πάτε να κάνετε σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ σε ένα πετρόκτιστο υπέροχο χώρο, ζεστό, με τζακούζι μέσα, με τζάκια, με αυτά. Πω! Τον ανέραστο τον κάνει μίκουλα. Τον περίεργο τον κάνει χαρμόσυνο. Τον στραβωμένο τον κάνει επικοινωνιακό. Την κρυόκολη την κάνει καυτή. Σεξοβόμβα. Κάμερα σε μένα. Τελευταία εκπομπή παρουσίασης. Αγόρι μου. Βρήκαμε και την άκρη. Σε έτσι και του τουρατζίδι, άμα δεν βέβαια στο σήμα, φίλε, δεν γίνεται. Δεν είναι. Σε παρακαλώ πολύ. Αυτό τα γράφει. Α. Εδώ βάζει το στίχο, παρακαλώ, ακούστε λίγο. Δωράκλες, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 και για την φωτογραφική μηχανή, την καταπληκτική που θα βγάλαμε και τον τυχερό μας στον αέρα στο τέλος, αλλά και για το ξενοδοχείο και εκεί άμα θέλουμε μπορούμε, δεν έχουμε κανένα ζήτημα και τους δύο θα τους βγάλουμε και τους δύο σήμερα, έτσι για να μοιραζόμαστε τη χαρά, δεν υπάρχει κανένας λόγος άλλος. Μη σας μπαίνουν ιδέες, δηλαδή, ότι να ξέρετε, εμείς τα δίνουμε τα δώρα. Εννοείται ότι τα δίνουμε. Αλλιώς τι, τελευταία φορά που δεν δόθηκαν δώρα ήταν όταν πήγαν οι τρεις μάγοι και έλειπε ο τέταρτος. Πάνε στη Φάτνη, τους λέει ψτ, επ! Μια στιγμή, παιδιά, πού πάτε? Να λέει, μαθάμε εδώ πέρα ότι γεννιέται ένα μεγάλο αστέρι και μας οδήγησε το αστέρι αυτό κτλ. Τι φέρατε? Ο πρώτος έφερε χρυσό. Μπράβο, φίλε, είσαι πολύ δυνατός. Ο άλλος Σμύρνα, φίλε, Σμύρνα τι είναι? Δεν είναι ένα μπαχάρι, δεν σου ακούγεται σαν μπαχάρι. Φίλε, βάλε μου λίγο μπούκο εδώ, βάλε και Σμύρνα. Γεια σας, γεια σας. Να βάλω άχνη, ναι. Να βάλω κανέλα, ναι. Σμύρνα, βάλε και Σμύρνα. Και ο τρίτος τι πήγε? Λιβάνι. Ε, χρυσό, Σμύρνα και Λιβάνι πήγε ο τρίτος. Πού πας με Λιβάνι, ρε φίλε? Ρε γάτι, πού πας?
Λέει ο τέταρτος που είναι. Ο τέταρτος, επειδή λέει ήταν black, τον είχαμε με μπλοκάκι και δεν το συνέφερε, έκανε θελούσια. Άντε ρε μάρε, σοβαρά μιλάς. Ναι, ναι, και τι κάνει. Εντάξει, θα γίνει μάγος ποδοσφαιρική ομάδα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, θα λένε όλοι, πω, τι μάγος είναι αυτός. Δηλαδή, θα είναι άφαντος σε κάθε παιχνίδι. Χθες εμείς είχαμε το δικό μας μάγο, το όνομά του είναι Μαωρίσιο. Με σίγμα και όχι Μαωρίτσιο. Άλλο τσατσαρός, άλλο σασαρός. Φακόβουμε όποιον βγαίνει και λέει Μαωρίτσιο. Έτσι. Δηλαδή, το ίδιο είναι ρε παιδί μου, να, το όνομά σου δεν είναι άσχημο να το αλλάζουν. Θέλω, Μαωρίσιο, δεν έχω τσου στο τέλος. Δεν υπάρχει τσου. Το ίδιο είναι, γεια σας κύριε, σασαρέ. Μα δεν είμαι σασαρός. Τι είστε, τσατσαρός, τότε γιατί. Μα τι γιατί. Ή κατσαρός που είπα στο στρατό, στον αντιπολοχώκο και έφαγα 4 μέρες κράτηση. Κανένα χιούμορ στο στρατό. Μα κανένα χιούμορ στο στρατό. Χορηγή πρώτης ώρας είναι η ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. 50 χρόνια γιορτάζουμε εκεί και τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου έχουμε πάρτι, έχουμε event. Θα κληρωθούν 50 δώρα από smartphones, από tablet, από αφιγραντήρες, από κινητά, από σούξου μούξου, από MP3 player. Χαμός θα γίνει. Θα είμαι εκεί και εγώ να κάνω την παρουσίαση για το φίλο μου τον Μάκη τον Παπουκίδη. Παντοτινός χορηγός, τον υπερευχαριστώ πρώτα-πρώτα για τη φιλία με την οποία με τιμάει και μετά όλα τα άλλα. Τα έχουμε πει αυτά πολλές φορές για τους χορηγούς μας και όταν τελειώνουν οι χορηγίες αποδεικνύεται αυτό που λέω. Δεν είμαστε μόνο φίλοι όσο κρατάνε οι χορηγίες. Μάλλον πρώτα είμαστε φίλοι και μετά λέει ρε εσύ να βάλω και χορηγία στην εκπομπή σου και δεν βάζεις. Θα είμαστε εκεί λοιπόν. Σήμερα κληρώνει ένα καταπληκτικό δώρο ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. 50 χρόνια, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, φωτογραφική μηχανή Sony ψηφιακή. Επίσης θέλω να σας πω ότι σήμερα χορηγός εδώ και πάρα πολλούς μήνες είναι η Ερβαντόλ. Κορυφαία κρέμα αν έχετε πόνους. Σας πονάνε τα χεράκια, σας πονάνε το κεφαλάκι, έχετε θλασίτσες, έχετε οστεοαρθριτιδούλες, έχετε ρευματισμούς, έχετε τέτοια θεματάκια. Το αρπαγόφυτο κυρίες και κύριοι, αυτό το καταπληκτικό συστατικό από τα βάθη της Αφρικανικής Ηπείρου έρχεται και σας σώζει. Κορυφαία κρέμα και όποιος την πήρε με θυμήθηκε, όποιος την πήρε κατάλαβε γιατί φωνάζουμε τόσο καιρό. Η Σύναψη, κορυφαία ελληνική εταιρεία, πρωτοπόρος σε συνεργασίες με Harvard κτλ. Το φίλο μου το Παουξάκι, τον Τεπερικίδη που έκανε μια υπέροχη κρέμα. Άμα ο άνθρωπος ψάχνεται, ρε παιδί μου, ψάχνεται, αυτό είναι. Καταλήγει σε τέτοια ωραία πράγματα. Και βέβαια για το αυτοκίνητο δεν το συζητώ καθόλου. Έπλοπτο Σουβατζόγλου, όχι αυτό είναι από άλλο. Γεια σου, Μάκη! Για το αυτοκίνητό σας υγραεριοκίνηση Εσκιάδης, βάζετε το μαραφέτι, το βάζετε το υγραέριο και ησυχάζετε. 473-118, 0 προκαταβολή, 0. Αυτά τα χρήματα που θα τα δώσετε, έτσι σε 12 άτοκες δόσεις, τα βγάζετε πολύ γρήγορα από αυτά που κερδίζετε από τη βενζίνα. Πάμε να πω μπαμπούμ, ταφ τουφ, τσακ τσουκ. Τι είδα χθες το βράδυ? Είδα την ομάδα επιτέλους στο πρώτο ημίχρονο να παίζει μπαλίτσα. Επιτέλους. Είδα την ομάδα να παίζει, όχι απλά μπαλίτσα, να παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Θέλουμε, το ξαναλέω, θα το πω για πολλωστή φορά, θέλουμε την ομάδα έτσι. Θέλουμε τον προπονητή να πετύχει. Δεν θέλουμε να αποτύχει ο Λουτσέσκου για να πούμε, είδατε, εμείς που είχαμε αμφιβολίες αν μπορεί ή αν είναι αρκετός, αν είναι τέλος πάντων ικανός να σηκώσει το βάρος, δεν έχουμε καμία τέτοια διάθεση. Διάψευσέ μας, αγόρι μου. Δείξε μας πράγματα και εμείς πρώτοι θα πούμε μεγάλε μπράβο σου. Όπως θα πούμε για το χριστινό πρώτο ημίχρονο. Δεν έχουμε κανένα ζήτημα, καμία εμπάθεια, καμία συμπάθεια, καμία αντιμπάθεια, καμία αιμονή, κανένα κόλλημα με πρόσωπα, με καταστάσεις, με μανατζαρέους, με φίλους, με γνωστούς. Κανένα απολύτως. Μόνον ΠΑΟΚ. Μόνο Πανθεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών. Αυτό μας νοιάζει, αυτό μας καίει, αυτό μας κόφτει. Με αυτό ξυπνάμε, με αυτό κοιμόμαστε, με την έγνοια του. Να προκόψει ομάδα, να προχωρήσει, να πάει να διεκδικήσει και να πάρει το πρωτάθλημα. Το αν είναι στον πάγκο, ο Λουτσέσκου ή οποιοσδήποτε, δεν μας απασχολεί. Θα του πούμε μπράβο και θα του βγάλουμε το καπέλο. Και όσοι μας ξέρετε και εκτός μικροφόνου, το καταλαβαίνετε αυτό που λέω, το εννοώ με όλο μου το είναι. Με όλο μου το είναι. Όπως λοιπόν τον περνάμε πριονοκορδέλα, όταν δεν παίζει η ομάδα, όταν φοβάται.
όπως έγινε στη Λάρισα ή όπως έγινε με τον Ολυμπιακό. Έτσι πρέπει να πούμε και σήμερα τα εύσημα, να πούμε μπράβο που η ομάδα χθες για 45 λεπτά, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί μέχρι τώρα τι είχαμε, είχαμε 10 λεπτά, είχαμε σποραδικά. Σαν το κεφάλι του Τζαλακώσα, ρε παιδί μου. Μια μαλίδα εδώ, μια μαλίδα εκεί. Ένα πλαγιοδάνιο πίσω από τα αυτή, από τη μία. Δηλαδή, τώρα είχαμε ένα πυκνό κεφάλι για το 45 λεπτό. Έσπαγε η τσατσάρα. Είχαμε 45 λεπτά ποδόσφαιρο. Με την μπάλα να ανεβοκατεβαίνει. Με συνεχή κίνηση των παικτών. Με ξεμαρκαρίσματα. Ειδικά στο δεύτερο γκολ. Χάνεται το τόπι με 9 συνεχόμενες πάσες. Ξεδιπλώθηκε η ομάδα. Έφυγε πίσω από την επίθεση και κατάφερε να πάει μπροστά. Και αυτό. Αυτό είχαμε να το δούμε πάρα πολύ καιρό, ρε παιδιά. Πάρα πολύ καιρό. Αυτό είναι που μας ευχαριστεί. Αυτό θέλουμε να βλέπουμε. Μπορούμε να παίξουμε έτσι και στην ΑΕΚ. Γιατί το μυαλό μας ολονών χθες τι έλεγε. Ωραία σήμερα, μια χαρά, τέλεια, το καθαρίσαμε το πρώτο ημίχρονο. Πάμε να πάρουμε το ματς στο ΆΚΑ. Να μην παρουσιαστούμε φοβισμένοι. Να μην χτυπήσει πάλι η κατάρα της Αθήνας ή της Καλογρέζας. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Ποια ΑΕΚ τώρα. Σε παρακαλώ. Δεν λέω να πάμε με αλαζονία ή με έπαρση, γιατί είναι κακό σύμβολο η αλαζονία και η έπαρση. Αλλά πάμε να πάρουμε το ματς. Έχουμε τόσο πλούσιο ρόστερ. Έχουμε τέτοιους παίκτες που δεν τους είχαμε ποτέ. Δείτε χθες το Μαουρίσιο. Δύο σουτ στην κίνηση από ένα χαφ, από ένα αμυντικό χαφ, από ένα οκτάρι. Με πόση ποιότητα. Το πρώτο ξέρω, ευθύβολο εκεί όπως έπρεπε, και το δεύτερο. Μετά από φοβερό συνδυασμό της ομάδας με όλα τα φάλτσα που χρειάζεται. Με όλα τα φάλτσα που χρειάζεται. Και στέλνει την μπάλα εκεί που θέλουμε. Εκεί που το κάνουν οι αράχνες. Αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτό θέλουμε να βλέπουμε. Έχουμε να πούμε, έχουμε να πούμε. Βάλε και κλαρινάκι, αγόρι μου, από κάτω να γουστάρουμε. Βάλε να γουστάρουμε. Ό,τι εσύ θες. Κάνε το χάβα, κάνε το σαμάτα, σκόρπισε μας τα μοσαϊκά. Δείξε τις δυνατότητες, αγόρι μου. Κάνε. Κάνε εντύπωση, φίλε. Κάνε τα στραβά μάτια, έστω. Πάτε ρε Κωστάκη. Εδώ είμαι. Εδώ είμαι. Το γουστάρω πολύ αυτό. Σε στις μαργαρίτες έβγαλες και τα μαντίνια. Μακριά μου, μη σ' αρχίσω στα καντήλια. Τι είναι, Χρυστάκη? Άμα κερδίζει ο ΠΑΟΚ, φίλε, πετάμε. Δεν καθόμαστε στην καρέκλα. Και με ωραία μπάλα. Έχω διάφορα να πω μέχρι να ανοίξω τις γραμμές 8.30. Να ξαναπώ, κληρώνουμε φωτογραφική ψηφιακή μηχανή Sony. Αξίας 100 ευρώ. Γράφετε FM. Αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Θα ανοίξουμε και γραμμούλες να μιλήσετε εσείς, να πείτε αυτά που θέλετε. Γιατί θέλω να ακούσω και τη δική σας γνώμη, ειδικά στις χαρούμενες μέρες. Εμείς είμαστε εδώ και στις δύσκολες, εννοείται. Ειδικά στις δύσκολες να ανοίξουμε γραμμές. Δεν κρυφτήκαμε ποτέ, δεν τις κλείσαμε ποτέ μετά από άσχημα αποτελέσματα. Και ας θέλαμε να μην εμφανιστούμε ποτέ στο στούντιο, να πάμε μια βόλτα στην παραλία να κοιτάμε το πλανκτόν. Ερχόμαστε όμως και ανοίγουμε τις γραμμές και στις δύσκολες. Η παρέα. Πρέπει να είναι εκεί πάντα ο άλλος. Ειδικά στις δύσκολες, το πανηγύρι είναι οι πιο ωραίες εκπομπές. Οκ. Okay. Και τι έγινε. Οι πιο εύκολες. Είμαστε εδώ πάντα. Ζου μου σου λέμε. Ζήστε τις στιγμές όταν έρχονται. Ρουφήξτε τους το γαμημένο το μεδούλι. Μην τους αφήνετε ρούπι. Μην τους αφήνετε να σας ψυχοπλακώνουν. Να σας παίρνουν το χαμόγελο. Να σας ευνουχίζουν την όποια ψυχολογία έχουν αφήσει. Μην βλέπετε δελτία ειδήσεων. Υπάρχουν και καλές στιγμές στη ζωή. Δεν τις προβάλλουν, μας θέλουν δυστυχισμένους. Και δεν το εννοώ μόνο γενικά, και μέσα στον ΠΑΟΚ. Λυπούνται κάποιοι που η ομάδα κερδίζει, γιατί έχουν βασίσει την όποια τηλεθέα, την όποια ακροματικότητα, τα όποια κλικ, στη δυστυχία του ΠΑΟΚΤΣΙ. Στο να γίνεται μπουρδέλο η ομάδα, στο να είμαστε άνω κάτω, στο να είμαστε στενοχωρημένοι, στο να τρογόμαστε μεταξύ μας. Ναι, στην κριτική, τη σκληρή εκεί που πρέπει. Και εμείς πρώτοι-πρώτοι ερχόμαστε και λέμε και σκληρές κουβέντες, παρότι πονάμε εκείνη τη στιγμή. Ναι στην κριτική, όχι στη λιδωρία, στον εξευτελισμό, στην ισοπαίδωση. Όχι στον εμπεγμό. Όχι, είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα, τελείως. Ρε Βιερίνια, το ξύρισες εκείνο το παλιωμούσι και έπαιξες όπως παλιά ρε φίλε. Θα μου πεις τώρα, τσατσαρός εσύ, δεν γίνεται να μην κάνεις αναφορά στις τρίχες. Δεν γίνεται ρε παιδί μου, είναι. Χθες μπαίνει και το βλέπω ξυρισμένο. Καταρχήν φάνηκε πόσα πολλά κιλά έχεις χάσει. Με εκείνο το μουσι δεν φαινόταν ρε παιδί μου, είναι ρουφηγμένα τα μαγουλάκια σου, λεβέντη μου! Και έπαιξε όπως παλιά. Και η assist που κάνει, μία ακόμα assist στον Μαουρίσιο στο δεύτερο γκολ, αλλά και γενικά τα τρεξίματά του,
ξέρουμε τι δυνατότητες έχει. Και ο Αντελίνο. Το ξέρουμε, δεν είναι τώρα, δεν είναι. Και ακούω Βερεσέ. Ε, πάει, ξόφλησε, δεν μπορεί, δεν έχει έκρηξη. Για καθίστερε, παιδιά. 31 είναι ο άνθρωπος, να πούμε. Δεν είναι 37. Μια στιγμή λίγο, ήταν από τραυματισμό, να βρει τα πατήματά του, είχε καιρό να παίξει τη θέση. Χθες θύμισε κάτι από τα παλιά. Και σιγά σιγά θα ανέβουν όλοι. Αυτό θέλουμε να βλέπουμε, το ξαναλέμε. Μας αλλάζετε την ψυχολογία, ρε παιδιά. Το καταλαβαίνετε. Μας φτιάχνετε όλη τη διάθεση. Όταν παίζει έτσι η ομάδα. Δεν σημαίνει ότι λύνονται τα άλλα μας τα προβλήματα. Οικογενειακά, υγεία, οικονομικά, επαγγελματικά. Ό,τι έχει ο καθένας. Δεν λύνονται. Μας βοηθάτε όμως να τα αντιμετωπίσουμε με περισσότερο κουράγιο και δύναμη. Είστε μια χειρολαβή. Είστε, το έχω πει πολλές φορές. Σε ένα λεωφορείο που πηγαίνει με σπασμένα φρένα στον κατήφορο, είστε μια χειρολαβή. Εμείς να πιαστούμε. Και στους κραδασμούς να έχουμε κάπου να κουμπίσουμε. Να έχουμε τον ΠΑΟΚ να κουμπίσουμε. Έτσι λέω εγώ. Πουλάκια μου. Πουλάκια μου, ζουμουσάκια μου. Εδώ είμαστε. Αγοράκι μου. Λεβεντιά μου. Αυτός είναι, κυρίες και κύριοι. Α! Τζένι, κάτσε στο πλάι σήμερα γιατί έχω ρέξει. Για να κάνω εκπομπή εννοώ. Πρόσεξε. Κλείσε και φύγε γιατί εσύ θα την πληρώσει. Πρόσεξε καλά! Έτσι. Τέλεια, φίλε. Είσαι έτοιμος. Παίρνα μετά να πάρεις το χαρτί με το βουλοκαίρι τη σφραγίδα. Εδώ είμαστε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Τι άλλο είδαμε. Είδαμε λοιπόν τον Βιερίνια να είναι στην καλύτερη του εμφάνιση. Είδαμε τον Ελκαντουρί, παρότι είχα αμφιβολίες χθες μόλις τον έστειλε δεκάδα, να κάνει το καλύτερο του παιχνίδι μέχρι τώρα. Χωρίς να σημαίνει ότι έχει πιάσει και αυτός το ταβάνι του. Ούτε ο Βιερίνια έχει πιάσει ακόμα το ταβάνι του. Είδαμε έναν εξαιρετικό Μαωρίσιο. Ο παίκτης αυτός είναι κομβικός, είναι καθοριστικός για την ανάπτυξη της ομάδας, αλλά και πόσο πολύτιμος αφού από τα χαφ μας δεν παίρναμε τέτοια γκολ. Αυτό το πράγμα δεν το έχουν τα άλλα χαφ. Δεν το έχει ένα αμυντικό χαφ, ένα κλασικό εξάρι. Πρέπει να είσαι εξαραοχτάρι και ο τύπος την κατέχει τη θέση άριστα. Γι' αυτό χθες βρέθηκε εκεί και έδρασε σαν να είναι ένα φορ. Τα δύο γκολ του είναι γκολ center φορ, είναι γκολ επιθετικού, είναι γκολ extreme. Πόση ποιότητα βγάζει ο τύπος. Και τι ωραία η κουβέντα που λέει μετά. Και την ανέβασε και η Χρήστα στο zoomusu.gr που θα έχετε την ευκαιρία μετά να ακούσετε την εκπομπή ηχογραφημένη, μαγνητοφωνημένη. Φίλε, πόσο ειτήλα βγάζω μερικές φορές. Μα τα γένια του Μανιτού, φίλε, μα τον αλήθερο πλανήτη που έλεγε και ο Ρόντι με τον καθηγητή Μυστήριο στο Μπλεκ. Λέω λοιπόν, κάτσε λίγο, μία τζούρα, γιατί το έχω πάει μόνο ρούφι, μόνο κομπανιά από τις 8. Θεά την έκανε στην εκπομπή. Κι όσοι. Θεά, με τα ηχητικά, με τα τραγούδια. Αγάπη μου, καταπληκτικό είσαι σήμερα. Θέλω να σου πω. Έλα στο μαραθώνα να σε φιλέψω. Γλυκάκι, σικαλάκι του κουταλιού. Έλα, αγόρι μου. Έλα. Σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Κορυφαίος, φίλοι. Κορυφαίος, κορυφαιότατος. Εδώ είμαστε. Τι άλλο είδαμε. Είδαμε λοιπόν τον Μαωρίσιο σε εξαιρετική κατάσταση. Την ομάδα να παίζει πάνω κάτω. Παίξτε έξι, βρε. Δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα, ρε. ΠΑΟΚ είμαστε, ρε. ΠΑΟΚ είμαστε. Οι άλλοι πρέπει να μας φοβούνται. Μπείτε μέσα, ξεδιπλώστε τις δυνατότητες σας και δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Θα λατρευτείτε. Την ακούσατε την κουβέντα που είπε ο Μαωρίσιο, που είναι μόλις λίγους μήνες εδώ. Λέει τόση αγάπη από τον κόσμο που ακόμα δεν τον έχουμε δει στο γήπεδο και το περιμένουμε πώς και πώς. Αυτό που είχαμε δει στα βιντεάκια, αυτό που είχαμε δει στις διάφορες ταινίες, γενικότερα στο YouTube και τα λοιπά, στο διαδίκτυο. Λέει, αλλά η αγάπη που εισπράττουμε παντού στην πόλη, παντού στο δρόμο. Στο έχω πει και άλλη φορά. Ευλογία μεγάλη που φοράτε αυτή τη φανέλα, σε αυτή την πόλη, σε αυτό το σύλλογο, αυτή την εποχή. Βγαίνει ο άνθρωπος να πιει ένα καφέ και σκάνε από παντού τα παουξάκια. Γεια σου Μαωρίσιο, με τα παιδάκια τους, με τις γυναίκες τους, με τους φίλους, οι παρέες να πάνε να βγάλουν φωτογραφία. Τους δείχνουν την άδολη, την ανιδιοτελή αγάπη τους. Τι έχει να κερδίσει ο παδός εκείνη τη στιγμή που πάει να του κρατήσει το χέρι, πάει να τον αγκαλιάσει. Τι έχει να κερδίσει, πέρα από μία selfie. Okay, και τι έγινε. Που του βγάζει όλη την αγάπη, όλη τη λατρεία, όλη την πρεμούρα, όλη τη λαχτάρα για την ομάδα. Όλη αυτή την ανιδιοτελή ερωτική σχέση, την καψούρα που υπάρχει με τα 4 γράμματα του, τη βγάζει. Και μένουν άναυδοι άνθρωποι, γιατί, okay,
Έχουν παίξει και σε άλλες ομάδες, αλλά πουθενά αυτό το πάθος, ρε παιδιά. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Έτσι είμαστε. Εδώ σε αυτή την πόλη και οπουδήποτε και να πάνε, όπου υπάρχει ΠΑΟΚ. Ξέρετε τι είναι για αυτούς τους ανθρώπους που ήταν ειδικά σε ψυχρές χώρες. Τον άρχεται ο άλλος να τον αγκαλιάζει, να του δίνει το παιδί του, να το πάρει αγκαλιά, να το βγάλει φωτογραφία. Να του λέει πράγματα μισά αγγλικά, μισά ελληνικά, μισά ποντιακά, μισά ό,τι ξέρει ο καθένας, ρε. Καταλαβαίνει ο ξένος. Από το βλέμμα, καταλαβαίνει από τη σπίδα στο μάτι. Το κατάλαβαν και όταν πήγαν 10.000 στην Τούμπα. Πέμπτη απόγευμα, εργάσιμη μέρα, στο Κουτουρού, στο πουθενά, στο Ξεκούδωνο, στο Ξέμπαρχο. Κι ας μην κάνανε αυτό που έπρεπε στο Καραϊσκάκης. Διαλύστε τους, το είπαμε και ήταν τεράστια ευκαιρία. Τεράστια ευκαιρία. Ελπίζω να διδαχτήκατε από το πώς χάσαμε. Τζάμπα! Τζάμπα και βερεσέ, χάσαμε την ευκαιρία να τους κερδίσουμε μέσα στο Καραϊσκάκης. Μπείτε τώρα και κάντε αυτό με την ΑΕΚ. Και το ξαναλέω, διαφωνώ με το έλα μωρέ, πια ΑΕΚ. Όχι. Άλλο το έλα μωρέ, πια ΑΕΚ, άλλο το δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα από την ΑΕΚ. Καμία έπαρση, καμία αλαζονία. Κανένα μάτς, το είπε ο Πελκάκος. Καμία αναμέτρηση, κανένα μάτς δεν κερδίσαμε, λέει, μόνο με την φανέλα μπαίνοντας μέσα. Και είπαμε, εντάξει μωρέ, πάω κι είμαστε. Δεν υπάρχει αυτό. Χθες, κάποια στιγμή, προς το τέλος του παιχνιδιού, στο 83, ο Βιερίνια κάνει tackling σαν δεξί μπακ κοντά στο corner. Δεν άφησαν παλιά που να μην την κυνηγήσουν. Βγάλτε αυτό το πάθος. Βγάλτε αυτή την αυταπάρνηση και δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Και έτσι θα έρθουν όλα όπως πρέπει να έρθουν. Βοηθάτε και τον προπονητή σας που έχει δεχτεί κριτική σκληρή σε πολλά πράγματα, όχι ανέτεια, εύλογα και φυσιολογικά και λογικά και όχι άδικα. Βοηθήστε τον όμως και εσείς με την παρουσία σας. Δείξτε ότι εκτιμάτε. Ο Ελκαντουρί χθες έδειξε ότι εκτίμησε την εμπιστοσύνη που του έδειξε, παρότι δεν ήταν καλό στα τελευταία μάτς. Και εσείς που μείνατε απ' έξω, μην απογοητεύεστε. Κάτσε, μαλεζάς. Λιμιός, μη σκύβετε το κεφάλι. Μπείτε, αρπάξτε την ευκαιρία όποτε μπορείτε. Είναι πολύ μεγάλο το ρόστερ. Αρπάξτε την ευκαιρία σας. Και όλα θα γίνουν. Όλα θα γίνουν. Σε ένα άδειο γήπεδο, σε μια παγερή Τούμπα, είναι τόσο ζωφέρο το τοπίο. Να κάνει μια καλή ενέργεια ο παίκτης Χρήστο και να ακούγεται αυτό. Το είπε και χθες ο Σταύρος την ώρα της μετάδοσης. Σαν να θέλει κάποιος να παραγγείλει, φίλε. Παιδί! Παιδί! Θα έρθεις λίγο, θα έρθεις. Βεβαίως, κύριε. Φέρε μας ένα φέψιμα, φέρε μας οτιδήποτε. Έχουμε και ωραία κορίτσια στο κτίριο, να ξέρετε δηλαδή. Δίπλα στα εμπορικά τμήματα, να πούμε λογιστήρια, γραμματείες και έτσι. Περνάνε από κάποιο cast, θέλω να σε ρωτήσω, Χρήστο. Επειδή είμαι φρέσκος, δεν είμαι μόνο δύο μήνες. Δεν υπάρχει άσχημη στο κτίριο, έτσι. Μπράβο, φίλε. Αυτό είναι, νομίζω, σύμπτωση. Ή θέλουν να μας έχουν σε καλή ψυχολογία εδώ τους εργαζόμενους. Σύμπτωση, αγόρι μου. Αγόρι μου. Φωτογραφική μηχανούμπα κληρώνουμε. Σουξουμούξου. Sony. Αξίας 100 ευρώ ψηφιακή από την Electronet. Παπουκίδης Νικολέδης που γιορτάζει τα 50 χρόνια. Και βέβαια, ένα διήμερο, ένα υπέροχο, δύο διανυκτερεύσεις. Στις Θερμές, το καταπληκτικό πετρόκτη στο ξενοδοχείο, στο Λουτράκι Αριδέας προσφορά από το Snow Travel. Θα πάρετε την φίλη σας, το φίλο σας και θα πάτε και να περάσετε υπέροχα και τζακούζια μέσα, να πούμε και τζάκια και ζουλουμουντρούκουμ, όπως είπαμε, για να κάνετε μουχαμπέτι, για να κάνετε μουχαμπέτι. Φιλιά σε όλα τα παιδιά που μπήκανε στον αθλητήριο. Γράφετε αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες και μπουκάρετε στην ομάδα μας, στο group, στο Facebook, εκεί που είναι η Avant-Garde, η Avant-Garde. Τι άλλο είδα, με Γάντι, με Κοντομάνικο, ο Σαμπράνο και ο Μάτος, Κοντομάνικο, αλλά Γάντι, φίλε. Δηλαδή, κοντό δεν με ενδιαφέρει ο Βραχίωνας μέχρι τον καρπό, αλλά μετά Γάντι. Ο δε Μάτος, τώρα, μιλάμε τώρα για πολύ ψηλά πράγματα, αλλά μου αρέσουν αυτά, πεθαίνω, ψοφάω. Ο δε Μάτος το δεύτερο βγήκε με μακρύ μανίκι. Φόρεσε από κάτω αυτές τις... Ναι, κρύωσε το πουλάκι μου, κρύωσε. Και αυτός εξαιρετικός. Και ο Σαμπράνο πολύ καλός. Και ο Βαρέλα είναι άλλος παίκτης φέτος δίπλα στο Σαμπράνο. Και ο Βαρέλα. Ο Λέοβατς με τις γνωστές του στιγμές, δηλαδή μία έτσι, μία αλλιώς. Αλλά πάρα πολύ καλός και ο Πέλκας. Πάρα πολύ καλός και ο Πέλκας. Ο Πρίγιοβιτς μπορεί να μην σκόραρε χθες. Έτρεξε, πάλεψε, μόχθησε. Δηλαδή αυτό θέλουμε να βλέπουμε από όλους. Από όλους. Και οι αλλαγές που μπήκαν. Έτρεξαν, πάσχισαν και θεωρώ ότι η ομάδα δεν έχει πιάσει ακόμα το ταβάνι της. Δεν το έχει πιάσει το ταβάνι. Ούτε η ομάδα, ούτε κανένας από τους παίκτες, ειδικά τους νεοαποκτηθέντες. Ούτε ο Ελκαντουρί είναι στο 100%.
Ούτε ο Σαμπράνο είναι στο 100%. Ούτε ο Μαωρίσιο ακόμα είναι στο 100%. Ούτε ο Ελκαντουρί είναι στο 100%. Όταν αυτοί βρουν την top φόρμα τους και το κυριότερο μάθουν ο ένας τον άλλον, γιατί αυτό γίνεται όλο αυτό το διάστημα, πρέπει να μάθει ο ένας τα χούγια, το σκεπτικό, τον τρόπο, την οτροπία, τις θέσεις του, τον τρόπο γενικά με τον οποίο σκέφτεται και αγωνίζεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όταν αυτοί δεθούν μεταξύ τους, τότε θα δούμε υπέροχα πράγματα. Υπέροχα. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Φίλες και φίλοι, θα πάμε σε διάλειμμα, να επιθυμίσουμε. Α, ήρωας ο μεταφραστής που λέει fucking ο Λουτσέσκου και κάνει τη μετάφραση, λέει, ήταν λέει μπερδεμένη η ευκαιρία, αντί να πει fucking, να πει μένει και τα λοιπά. Είπαμε και εμείς τη λέξη, δεν είναι κακή λέξη, προέρχεται από το γαμαίο γαμό, που σημαίνει έρχομαι εις γάμου κοινωνίαν. Δεν είναι κακή λέξη. Υπάρχουν πονηροί άνθρωποι, υπάρχουν πονηρές καταστάσεις, όχι πονηρές λέξεις, είναι πολύ αθώα η λέξη. Από εκεί και η λέξη γάμος, δηλαδή τι να πούμε άλλο, τι να πούμε. Έλα, πάμε διαλυματάκι, διαλυματούμε και επιστρεφωά, 2-87-888, να λαλήσουμε αντάμα, να βγείτε να μιλήσετε και εσείς, μην ξεχνάτε, Climart μαζί μας, την πρώτη μισή ώρα, κορυφαία εταιρεία σε κλιματιστικά, εδώ και χρόνια κλιματισμό Daikin, αντλίες θερμότητας, κεντρικά συστήματα VRV που είναι πατέντα παγκόσμια της Daikin, Λέβητες αερίου, 917-646, Γραβιάς 67, Κωνσταντίνος και ο ΣΕΣ, χθες δώσαμε μια ρολογάρα, αύριο θα δώσουμε κι άλλη, σήμερα δίνουμε θερμές, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο στο Λουτράκι και μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Sony, αξίας 100 ευρώ από την ηλεκτρονέτ Παμπουκή της Νικολαίδης, επιστρέφουμε! Έλα Κλαριντζή, παίξε μας, κάτι. Έτσι, λάλα το αγόρι μου, λάλα το, σπάσε το ξύλο, σπάσε το. Εδώ είμαστε πουλάκια μου, εδώ είμαστε. Ζουμου σου λέμε. Ζούμε τις μεγάλες στιγμές όπου τους βρίσκουμε. Αντιψυχοπλακωτισμός και ραδιοψυχοθεραπεία. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες να μιλήσουμε αντάμε εδώ στον αέρα του Λίμπερο. 107,4. Έχουμε 5 γραμμές, περιμένω να ξαναπώ ότι μία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Sony κληρώνουμε. Γράφετε FM, αφήνουτε κενό και τον μπουμπουνάτε στο 54526 FM με ελληνικά ή με ξένα γραμματάκια. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και βέβαια ένα διήμερο στις θερμές, καταπληκτικά, δύο υπερατού δώρα σήμερα που έχουμε χαρά, επειδή η ομάδα έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο στο πρώτο 45 λεπτό. Το ίδιο κάντε και στην ΑΕΚ. Μη μας κάνετε πάλι κρύο ντουζε στο ντουζ. Κρατήστε αυτό το πάθος, βγάλτε αυτή την αυταπάνηση, μη φοβάστε κανέναν, παίξτε έτσι και θα είστε μικροί θεοί στην πόλη. Όταν φτάσετε εκεί που πρέπει. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Καλημέρα σας, να δούμε το άτομο το οποίο κάνει chef test σήμερα. Ναι. Ζουμουσού με τον Κωστή. Και δεν αλλάζω εκπομπή. Ούτε και εγώ, θα κάνω και ποδαρικό. Μόνο στη δικιά μου. Μόνο στη δικιά μου εκπομπή έρχομαι, θέλω να σου πω. Σε αλωνώνε δεν πηγαίνω. Μόνο στη δικιά μου έρχομαι, στο 8-10. Επίτρεψέ μου να έρχομαι εγώ σε σένα. Αγόρι μου. Λοιπόν, για πες, για πες. Η ομάδα μας έχει αυτή την πορεία χάρη σε τρεις αριθμούς. Τους εξής δύο. Ναι, τον έναν, τάδε. 3-5-3. Δεν είναι ένα ωραίο σύστημα. Έλα, για πες, σ' άκουσα. Λέω, είναι το 3-5-3. Το οποίο μπορεί να είναι και σύστημα ομάδος. Μάλιστα. Αλλά δεν είναι σύστημα. Είναι 3-5-15 και οι τρεις ισοπαλίες να το 18. Καλά, έβαλα πολύ φερά ουσία για να το κάνω αυτό το πράγμα. Το πήγες πολύ μακριά. θέλω να πω κάτι πρωτότυπο, ρε φίλε. Λοιπόν, έχει πέσει με γδούπο. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά πλέον κάνουμε την πορεία τη δική μας. Η οποία, Κωστή μου, το ξαναλέω, τώρα που δικαιώνομαι και δικαιωνόμαστε πολύ, ναι, μέσα από αυτήν την πορεία θα πάρουμε πρωτάθλημα. Τα άλλα όλα είναι της πλάκας. Πρωταθλητής με 37 νίκες σε 25 παιχνίδια. Έτσι. Λοιπόν, έτσι, υπερβάλλουμε έτσι, για τους ξεφτιλίζουμε, γιατί έχουν ξεφτιλίσει τα πάντα επί 40 χρόνια.
Τέτοια συμπεριφορά. Απάντα, εγώ ξέρω ότι είμαι ευγενικό άτομο και δεν ορμάω σε κανέναν. Με ξέρουν όλοι οι φίλοι. Δεν είμαι επιθετικός. Αυτούς τους άθλιους δεν μπορώ να τους συγχωρήσω τίποτε και μόνο αυτή η συμπεριφορά τους αξίζει. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος, μ' αρέσει να είναι ο Ατρόμητος μπροστά και θέλω να πάρω και το πρωτάθλημα ή από τον Ατρόμητο και από την Ξάνθη ακόμη. Και μόνο έτσι θα είναι υγιή το ποδόσφαιρο. Άλλη είναι αντιπαλή μας. Άλλη είναι αντιπαλή μας. Μην τρως παραμύθι. Δεν τρώω παραμύθι, αγόρι μου. Εγώ είπα τι θέλω. Αυτό θέλω, να είναι κατεστραμμένοι άλλοι κάτω, γιατί είναι στημένοι εκείνοι. Εγώ δεν τρώω παραμύθι, Κωστάκι μου, ούτε πετάω στα σύννεφα. Αυτοί ως διαμαγείας θα πέσουν μερικά δισεκατομμύρια από τα λεφτά που διακινούνται τα δικά μας στην Αθήνα και θα κάνουν πάλι τις ομάδες τους. Αλλά είναι ευτύχημα που ήρθε αυτός ο άνθρωπος από μακριά, γιατί εδώ οι ντόπιοι εμείς δεν είχαμε τα κότσια. Όσοι έχουν και τα λεφτά δεν είχαν τα κότσια τίποτα να κάνουν. Έπρεπε να έρθει ένας άνθρωπος απ' έξω. Απ' έξω, βρε, με τρέλα και με πάθος. Και ακούγομαι και δυσάρεστος για τους φίλους τους κονομημένους εδώ. Μοιράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Φιλιά, Μένιο! Φιλιά, σε χαιρετώ! Φιλιά μου σε όλους, αυτή είναι έγινε. Κατάσταση ζου μου σου. Γεια σου, αγόρι μου. Γεια, 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 γεια. Φιλιά, φιλιά, γεια σου, αγοράκι. Πάμε παρακάτω, ναι! Ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνουμε. Τι γίνεται. Όλα καλά. Για πες, είσαι ο. Λοιπόν, Κουκλουτζαλής. Ο Κουκλουτζαλής. Α, Κουκλουτζαλής. Δεν μου λες, από τον Κουκλουτζά έτσι πάει η κατάληξη. Αυτός που είναι από τον Κουκλουτζά, Κουκλουτζαλής. Βεβαίως. Γιατί όχι Κουκλουτζιώτης. Όχι, τώρα τι, άντε, τι, τι, θέλεις να βάλεις μέσα, Μπεσαλής, αυτά και τέτοια, θέλεις Σεαλής. Λοιπόν, το Σεαλής δεν έχει λίγο μια άλλη αιτία μέσα, ρε φίλε. Ποιο. Τα Σεαλής λίγοντα. Δηλαδή, Μερακλής, Μπελαλής, ξέρω εγώ. Όχι, Κυμπαριλίκη. Έχει, ρε παιδί μου, ναι, ναι, έχει μέσα. Έχει μέσα. Όχι αλητία. Ναι, όταν λέω αλητία, καλή αλητία. Όχι κακή, όχι κακή αλητία. Καλή αλητία. Κυμπαριλίκη, δεν μιλάμε για αλητία. Εντάξει, αγόρι μου, εντάξει. Κουκλουτζαλής, έλα. Άκου να δεις τώρα. Σήμερα θα κάνουμε κριτική. Βεβαίως, πάντα την κάνουμε. Γιατί, ρε, όχι. Πάντα στα δύσκολα η κριτική είναι επιβεβλημένη. Τώρα παίζει ρόλο η κριτική. Ναι, γιατί ρε άνθρωπε στο 60 την ώρα που βλέπεις τον άλλον να σε βάζει μέσα δύο άτομα και να σε κατεβάζει κάτω την ομάδα, βάλε ένα-δύο άτομα κατευθείαν εκεί πέρα να σε κρατήσει την ομάδα ψηλά και μετά βάζει το 80. Ήθελες νωρίτερα τις αλλαγές. Πολύ νωρίτερα, από το 60-65. Το είπα στη μετάδοση, δεν ξέρω αν άκουγες εμάς στη μετάδοση. Όχι, έτσι. Δεν άκουγα, εσάς δεν είχατε. Είπα ότι εδώ ίσως χρειάζεται ένα φρεσκάρισμα, αυτό είπαμε με τον Σταύρο. Δηλαδή εκεί γύρω στο 70-65 βλέπεις ότι αρχίζει και παίρνει ψηλομέτρα μέσα ο Αστέρας, ότι ψηλοαπειλεί, κάνει κάποιες ευκαιριούλες. Αυτό είναι όλη η ουσία. Τίποτα παραπάνω. Α, και κάτι άλλο. Αυτή η χαρά που τη μοιράζονται όλοι πρέπει να είναι μεγάλη τάνα. Να ξέρεις, πρέπει να είναι πολύ μεγάλη τάνα. Ναι, αλλά υπάρχει το σύρε που λέει χαρά αγνοείται, φίλε. Και την έχουμε αγνοήσει. Κάπου χαίρεται. Για πολλά χρόνια, μας υστερήσανε. Νομοτελειακά θα πάμε να τη ζήσουμε, να ξέρεις. Φιλιά. Έγινε, να είσαι καλά. Φιλιά, γεια σου, Κουκλουτζαλή. Πάμε παρακατώ, καλημέρα σας. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Άκης. Έλα, ρε, Άκη. Πήρα να σε διορθώσω. Ναι, να πεις φυσικά. Κάνεις μαύρη και άσπρη προπαγάνδα. Μαύρη και άσπρη. Πώς μου αρέσουν αυτά τα χρώματα. Δεν ήμασταν 8 στο γήπεδο, ήμασταν παραπάνω. 24. Και έπρεπε να σε διορθώσει ο Σταύρος. 24. 25. Ναι, αλλά εκεί σε εκείνη τη φάση χειροκρότησε, φίλε, ένας έτσι. Ακούστηκε ένα και λέω, κάποιος θέλει να παραγγείλει. Ναι, ναι, ήμασταν στο γήπεδο και δεν παραγγέλνουν εκεί πέρα. Ερχόμαστε για ποδόσφαιρο, δεν ερχόμαστε να πίνουμε ουίσκια, φίλε. Η πλάκα είναι που μπαίνουν, κρατάνε οι παίκτες μας τα παιδάκια και λέει ο Σταύρος, αφήστε ρε αυτά τα παιδάκια τώρα, λέει, πάμε, λέει, πόλεμο έχουμε, τι είναι αυτά, λέει, δεν τα μπορώ αυτά. Λέω, φαντάζεσαι να γυρίσει να κάνει τάκλινγκ στον πιτσιρικά, παράδειγμα ο Σαμπράνο, και να πει δεν με νοιάζει ρε, τι μικρός και μεγάλος. Ο Μάρκος Αντώνιο έπαιζε με την ΚΑΠΑ 17 και έκανε τάκλινγκ, να πούμε, στην καροτίδα. Καλά, έτσι. Και δεν παίζει τι. Εγώ ήμουν στο γήπεδο και σας άκουγα από το ραδιόφωνο και γελούσα και ο Σταύρος έτρωγε κάτι τέτοιο εκεί πέρα, τέλος πάντων. Να πούμε κάτι. Θέλουμε να κάνουμε περιγραφές όταν συνυπάρχουμε στον αέρα που δεν είναι οι τυπικές περιγραφές. Το έχω καταλάβει γιατί και ο Σταύρος έχει τρομερό χιούμορ όταν θέλει. Λοιπόν, θέλουμε οι περιγραφές να είναι εναλλακτικές, να έχουν χιουμοράκι μέσα, να μας το επιτρέπει και το μάτς, βέβαια. Δεν μου λες, ναι. Ο Σταύρος φοράει γυαλιά. Δεν νομίζω. Βγάζεις είδηση.
Για ρώτα τον. Τα καημένα τα χρόνια έρχονται, φεύγουν παιδιά. Άκου να σου πω κάτι. Δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο τα συνεταιράκια που είναι εκεί κάτω. Ναι, κάτω, βέβαια. Κατάλαβες για ποια λέω. Πού σε κατάλαβα. Αστέρας, να σου πούμε κιόλας. Βλέπετε χωρίς τις διαιτησίες. Ξάνθη. Ναι, ναι, βλέπετε, βλέπετε τι γίνεται τώρα. Πού είναι ο Ολυμπιακός χωρίς τα σφυρίγματα. Πού είναι ο Αστέρας Τρίπολης λατρεμένος του συστήματος με μποροθρύλους μέσα. Πού είναι όλοι αυτοί τώρα. Ναι, αλλά βλέπετε? Εγώ θέλω να ακούω και κάτι άλλο. Αυτοί που λένε, γιατί εγώ δεν βλέπω τηλεόραση, ακούω ράδιο. Αλλά αυτοί που λένε άλλαξαν τα πράγματα, ο Ατρόμητος, ο ένας, ο Λεβαδιακός, ο ΠΑΟ, ο ΙΑΕ κάτω, ο Ολυμπιακός πιο κάτω, στα τσακίδια δηλαδή. Δεν άκουσα να λένε αυτό το έκανε ο Σαββίδης. Αυτό που έγινε που γίνεται τώρα το κάνει ο Σαββίδης. Δεν φτάσαμε στο ιδανικό. Έχει γίνει μια μεγάλη αρχή, εξαρθρώθηκε εγώ όλο αυτό. Εγώ είμαι που λέω ότι έχουμε ακόμα δρόμο. Πολύ δρόμο. Και ξεκίνησε φυσικά από εδώ, ξεκίνησε πάλι από την Τούμπα αυτή η επανάσταση, ξεκίνησε στο πέναλτι του Καπίνο στο ΜΑΤ, που δεν κατέβηκε η ομάδα να παίξει στον ημιτελικό, τον δεύτερο του κυπέλου. Ο Ιβάν Σαββίδης τήρησε το λόγο του ως Έλληνας πόντιος, ως ΠΑΟΚτσής και δεν κατέβηκε. Και από εκεί ξεκίνησε να ξεπλέκεται το πουλόβερ. Και για να κλείσω, να μην σε κρατάω άλλο. Εγώ σε κρατάω. Η Μπαρτσελόνα, η δεύτερη ομάδα μου η μεγάλη, μετά τον ΠΑΟ, ναι, θα κατέβει με 10 παίχτες, θα συνεχίσει όπως σταμάτησε. Φιλιά! Φορά. Φιλιά πολλά! Φιλιά. Καλημέρα! Γεια, γεια, γεια! Πάμε παρακάτω. 23-10-287-888. Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Sony, κληρώνουμε αξίας 100 ευρώ από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης και ένα διήμερο στις Θερμές, διότι ανοικτερεύσεις υπέροχες στο Λουτράκι Αριδέας. FM γράφετε, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26. Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Σε σας μιλάμε! Ναι! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Good the boy! Τι κάνετε? Εδώ, ζουμουσάδα! Πάλι, ε. Μ' αρέσει όταν σε ακούω στο πρώτο άγγιγμα της φωνής, δηλαδή που ακούει τα αυτή μου, σε καταλαβαίνω πώς είσαι ψυχολογικά. Καλά, δεν χρειάζεται. Οι παλιέοι το ξέρουν. Ειλικρινά, Κωστή μου, το μεταφέρεις αμέσως, δηλαδή, αμέσως. Έχουμε πει πολλές φορές, οι παλαιοί ακροατές, ακόμα και στις μέρες που δείχνουμε χαρούμενοι, γιατί πραγματικά είμαστε, το καταλαβαίνετε αν κάνουμε προσπάθεια γι' αυτό ή αν βγαίνει αβίαστα σαν νεράκι γάργαρο. Πώς κατεβαίνει το αεράκι και χαϊδεύει τα μαλλιά μιας κοπέλας 22χρονης που κατεβαίνει. Δεν είσαι χθεσινός πρωτοπρόντα και δεν είσαι... Τι να κάνουμε, η ψυχούλα μας το ξέρει, φίλε. Η ψυχούλα μας το ξέρει στις άσχημες. Απορίες, ερωτήσεις, διαπιστώσεις, βεβαίως. Σε ακούμε με πολύ προσοχή, περίσσια. Παραδείγματος χάρη. Παραδείγματος χάρη. Ο κύριος αυτός με την κοτσίδα, ο Ιγκλέσιας. Ναι, όχι. Πήρε μια κάρτα καυσαερίων, μια κάρτα της UNICEF, συγγνώμη, μια κάρτα Χριστουγέννων. Χρόνια πολλά, με μουσικούλα. Μήπως αποβλήθηκε αυτός ο παίχτης. Τι πώς? Με δύο κίτρινες κάρτες, μήπως αποβλήθηκε. Ναι, ναι. Με εμάς χθες. Πάει εντωμεταξύ, φαίνεται ότι είναι βρώμικος παίχτης. Να τον βγάλει την πατούσα τον Ερκατουρί. Αυτό το μαρκάρισμα λέγεται αργεντίνικο. Τι κάνει λοιπόν, την ώρα που άλλος πάει να περπατήσει, του πατάει το πέλμα. Του πατάει το πέλμα, μπορεί να του κάνει μεγάλη ζημιά αν μείνει κολλημένο το πόδι και πάει να φύγει ο παίκτης. Έτσι, είναι βρώμικο, είναι... Συγγνώμη κύριε, εσύ που ήσουν πολύ σοβαρός διατής που σε είδα, που αγρίβες μόνο αυτούς που μπορούσαν να σπρώμαυρα. Δεν ξέρω αν έχεις κανένα πρόβλημα με το χρώμα, αλλά όταν φοράτε παντελόνια να τα τιμάτε ρε παιδιά, ρε παλικάρια. Δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ να πούμε που πρέπει να φάει κάρτες. Είναι και άλλες ομάδες που παίζουν με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Πρέπει να φάει την κάρτα του εκεί και να είναι συμμαζεμένος, να μην πουλάει τρέλα μέχρι το 90. Όχι, ο κύριος αυτός, όχι, ο Ιγκλέσιας. Να σου πω κάτι. Μπορεί να μας κάνει και ζημιά τον παίχτη σε μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή του πρωταθλήματος και να χάσουμε άμα ο άλλος σου πάει και σου κάνει ζημιά βαριά να μείνει 2-3 εβδομάδες, ένα μήνα έξω. Συγγνώμη, θέλω να πω και κάτι άλλο. Αυτός με τη μάσκα που ο μασκοπόρος. Ο Ζωρό. Ναι, ναι. Η Κάθριν Τζέτα Τζόουνς, πού ήταν. Αυτό το μαρκάρισμα που κάνει στο ψηλό το δικό μας. Ναι. Το έκανε ο Χουλούρης και έβαγε τρεις αγωνιστικές. Χωρίς να βλέπει. Επίθεση με τους αγώνες τύπου, πώς το λένε αυτό, kickbox. Έτσι γράψανε στα χαρτιά. Έτσι.
Λοιπόν, εγώ αλλά... αυτούς όλους τους απαξιώ πλέον. Δεν θέλω να τους... Ούτε καν να τους αναφέρω. Απλώς έκανα μια διατύπωση έτσι. Τώρα για να μην ξανασχοληθώ, γιατί έχω κουραστεί. Εγώ τώρα πλέον μ' αρέσει να βλέπω τον ΠΑΟΚ, έτσι όπως παίζει, μ' αρέσει πλέον. Σιγά σιγά να πάει και στο άλλο ημίχρονο. Δηλαδή να φτάσει και στο 60. Έτσι. Πρώτη φορά είχαμε τόση διάρκεια, αυτό λέει, είχαμε και με τη Λαμία καλά, καλό διάστημα και με τον Γαύρο το πρώτο 20 λεπτό. Έτσι. Αλλά εχθές για 45 λεπτά η μπάλα πάνω κάτω, ευκαιρίες, χαμένες, συνδυασμοί, δεν υστέρησε κανένας αυτό το 45 λεπτό. Όλοι τους τρέχανε με πάθος, κυνηγούσαν όλες μπάλες. Αυτό θέλουμε να βλέπουμε, ρε παιδιά. Αυτό θέλουμε και κάτι ακόμα που είναι πολύ, πολύ βασικό για εμάς τους παοξίδες, όπως και για το Σταύρο που λες, θέλει να κάνεις ιδιαίτερες. Πρέπει να αισθάνεται δίκαιο, το δίκαιο ο άνθρωπος για να βγάζει κάτι άλλο και στη δουλειά του. Σωστό, σωστό. Γιατί αν βλέπει, αν βλέπει ότι αδικείται, πού να μείνει χώρος, πού να μείνει χώρος. Μα πού να μείνει χώρος για χιούμορ, όταν βλέπεις ότι σε σφάζουν, όταν βλέπεις ότι και η ομάδα δεν ανταποκρίνεται και είναι προβληματικό. Ας πούμε, αυτό το καιρό δεν σε σφάζουν, αλλά βλέπεις τη διαφορά πάλι. Πάλι ο άλλος αποβλέπει και με την αντίπαλη ομάδα και ενώ σε σένα πάει να το βγάλει το πέρμα τον άνθρωπο και δεν τρώει ούτε κάρτα. Φιλιά Παναγιώτη, φιλιά ζούμου σου αδερφέ μου και τη δική μας. Και τη δική μας. Ζούμου σου αδερφέ μου. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Θέλω να σας υποσχεθώ ότι η Ειρήνη, η πρόεδρος από το Σούφου Στοκχόλμης, η πρώτη γυναίκα προεδρίνα που μιλήσαμε χθες με μηνύματα και τη στείλετε και εσείς την αγάπη σας γιατί εμφανίστηκε και στην ομάδα στο Facebook, κάποια στιγμή θα έρθει εδώ στο στούντιο. Όταν έρθει με τα παιδιά για να παρακολουθήσει παιχνίδι, σας το υπόσχομαι. Και θα βγούμε και τηλεφωνικά κάποια στιγμή όταν θα είναι έτοιμη, γιατί ακόμα είναι φρέσκια να πούμε στο κόλπο. Έτσι, σας το υπόσχομαι. Γιατί χαρήκαμε πολύ για την Αετίνα. Έλα, ναι! Έλα, καλημέρα. Ω, καλό το παιδί! Η Γεωργία, το ξέρω ότι μίλησε με αυτήν εκεί πέρα. Εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται, βράχος είμαι. Βράχος. Εσύ γιατί λες διάλεξα να κάνω εκπομπή 8-10 που κοιμούνται όλοι. Λοιπόν, φίλε Παναγιώτη, από τη στιγμή που οι γυναίκες φορέσανε παντελόνια, δεν πρέπει να λέμε οι παντελονάτοι. Θα πρέπει να λέμε ότι έχουν κάκαλα. Τελείως. Γιατί έχουμε γυναίκες σαν εκπομπή κιόλας, εγώ μιλάω. Που έχουν όχι κάκαλα, όχι παντελόνια, όχι συμπεριφορές. Έτσι, παλικάρια είναι. Θέλουν 10 άντρες. Η ομάδα μ' άρεσε. Πρέπει να έχει και συνέχεια. Ναι. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Το ευχαριστηθήκαμε χθες ο ποδόσφαιρο. Αλλά όπως είπαν και προηγούμενοι, όπως είπες και εσύ, πρέπει να έχει διάρκεια. Αυτό. Όσο πολύ περισσότερο. Και πάμε τώρα στα τις διατησίες και τα λοιπά. Οι τρεις την ΑΕΚ μειώσαν την ποινή για το γήπεδο. Τον Ολυμπιακό τον μειώσαν την ποινή έτσι, για πέναντι, το γήπεδο. Πέναντι και στους δύο που δεν ήταν και πήραν βαθμούς ενώ έπρεπε να τους χάσουν. Τον έτσι. Άλλον τον έχρωμο και, στον, με το, και ο Γαύρος με τον Πανιόνιο σπρώχνεται ασύστολα στο τέλος, του δίνεται πέναντι και τέτοια. Δεν πρόκειται αυτά να σβήσουν ποτέ όχι, εμείς που και που μπορεί να δυσαρεστούνται κάποιοι ρε παιδί μου. Θα τα αναφέρουμε για να θυμόμαστε, δεν είναι κακό. Αυτός ο ποδοσφαιριστής, συγγνώμη, του Παναθηναϊκού που τράβηξε τον άλλον που ήταν ξαπλωμένος του Ολυμπιακού κλωτσιά στο κεφάλι. Όχι, πριν τον Ολυμπιακό. Που του τράβηξε κλωτσιά στο κεφάλι. Τι. Που έφαγε τρεις αγωνιστικές, του μειώσαν και κήρυγαν δύο για να παίξει με τον Ολυμπιακό. Γιατί, έπαθε ο άλλος εγκεφαλικό από την κλωτσιά. Έμα, ο Κουλούρης γιατί να φάει τρεις και τα λοιπά. Για να μην γίνουν δύο. Παίζει αλλού, αγόρι μου. Παίζει αλλού, τα έχουμε πει. Συνεχίζεται η μαφία του ποδοσφαίρου. Συνεχίζεται να είναι ακόμη ζωντανή. Γιώργο, πότε θα εξολοθρευτεί δεν ξέρουμε, αλλά κάποτε πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Αγαπημένε μου Γιώργο, άκου τι έχω να πω σε σένα και σε όλους τους φίλους μας, ακροατές, ζουμουσάκια και όχι μόνο. Θυμηθείτε τι έχει να γίνει στο πρώτο σφύριγμα που θα πάρει ο ΠΑΟ και δεν θα είναι. Γράψτε το, σημειώστε το, να δείτε τι τσουνάμι επικοινωνιακό θα σηκωθεί πάλι, θα διαβάσουμε πάλι για τους χαλίφιδες, για την ΕΠΟ, για το γραμμένο, για τον ξεγραμμένο, για τον παραγραμμένο. Θυμηθείτε το που η ομάδα μέχρι τώρα δεν έχει πάρει ούτε μισό σφύριγμα. Είναι εκεί που είναι στην κορυφή με τα λάθη της, με τα κακά παιχνίδια της, με τις αναμπουμπούλες της, με τα σφάλματά της, αλλά με κανένα απολύτως μπρόξιμο. Μηδέν. Μηδέν σφύριγμα. Και εδώ δεν ξέρω αν διάβασε σε μια οικονομική εφημερίδα προχθές που ο Σαββίδης λεχάνει το λιμάνι κατόπιν εντολής του Τραμπ. Τι δουλειά έχει ο Τραμπ
δεν παίζονται. Ωχ, Παναγία μου. Οι άνθρωποι δεν παίζονται. Δεν μπορώ άλλο. Δεν περιγράφω άλλο. Τέλος πάντων, να είσαι καλά, τα λέμε. Φιλιά, γεια σου Γεωργιάρα μου. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Μιλήστε μας και σας ακούμε. Ναι. Γεια σας. Ένας λακωνικός ακροατής, κυρίες και κύριοι, μας το λέει με το βλέμμα του. Ναι! Ναι! Ει! Καλημέρα. Ένα. Έλα Χριστό, έλα Κολομπάμπου, Έλα Κωστή μου, έλα. Έλα αγόρι μου. Έλα αγόρι μου, έλα, έλα. Αυτό που πάει να πετύχει ο ΠΑΟ Κωστή, δεν ξέρω, δεν το αντιλαμβάνεται πολύ ο κόσμος. Είναι, γιατί είναι αυτή η δίψα και η τρέλα που έχουμε που... Κάποια πράγματα τα παραβλέπουμε. Αν καταφέρουμε έτσι πως πάει, κυλάει αυτή τη στιγμή το 1 τρίτο του πρωταθλήματος. Έχουμε 9 αγωνιστικές, έτσι. Δεν είναι αμελητές οι αγωνιστικές μέχρι τώρα. Δεν είναι, εντάξει, δεν πέρασε το μισό πρωτάθλημα, αλλά... 9 αγωνιστικές με 5 μάτς και κλεισμένο το θυρών. Και χωρίς να έχουμε πάρει μέχρι τώρα όχι ούτε μισό σφύριγμα, ακόμη και ανάποδο φάουλ στο κέντρο, έτσι. Έτσι. Δεν έχει ξαναγίνει. Λες και κάποιος έχει δώσει εντολή. Έτσι. Δεν θα του δώσετε ούτε τον υδρότα. Εγώ να πω για τον αγαπητό παραλίγο συνεπώνυμο, τον κύριο Καραντώνη. Τι τραβάς και εσύ, όπως εγώ με τον Κατσαρός. Ναι. Αυτός ο διαιτητής έτσι με την χέτη που ανέβηκε στο γήπεδο. Να πούμε, επειδή είναι φίλος, ο χαμένος αδερφός του Σάκη Γκίνα. Δεν είναι κακό. Έτσι. Να φύγει ο τείχος, Βίκυ Χατζηβασιλείου. Ορισμένη στη Γέννα. Πόσες φορές πρέπει να κάνετε, κύριε Καραντώνη, παρατήρηση σας στη μένα για να μην κρατάνε. Έλεος. Πόσες φορές άσε να εκτελεστεί το όνος και δώσε πέναλτι ρε μάτωρα. Έκοψε 100 φορές το ρυθμό, την όλη ορμή, γιατί βρίσκει ρυθμό μια μάνα. Μα συνέχεια Κωστή έκανε παρατήρηση, μην ξανακρατήσετε, άσκους να κρατηθούν. Έτσι και δώσε πέναλτι. Γιατί τον προειδοποιείς πριν. Γιατί τον προειδοποιείς. Γιατί, θα έλεγα γιατί. Τον προειδοποιείς πριν, λες και μπορείς να τον προειδοποιήσεις μετά. Και μετά, είναι και αυτό, είναι μια προειδοποίηση μετά, καινούργια. Υπάρχει τεράστια μάχη, να πούμε σε όλους τους αυτούς εδώ τους κύριους των ενώσεων που για να βγουν αυτή τη στιγμή και να υπάρχει διοίκηση της ΕΠΟ από τον κύριο Γραμμένο, έκανε τεράστιο αγώνα ο ΠΑΟΚ κατά κύριο λόγο, στη Βόρεια Ελλάδα αποκλειστικά ο ΠΑΟΚ. Ότι μην νομίζουν ότι τους ξεχάσαμε και τώρα που βγήκανε διοίκηση το παίζουνε βαριά πεπόνια και υπεράνω και τα λοιπά και πάνε και εξυπηρετούν τα συμφέροντα του Μελισανίδη. Εντάξει. Απολύτως. Όποιος έχει σκοπό πρέπει είναι επιτακτικό την Κυριακή να παίξει ο Σιδηρόπουλος. Κανένας Καλογερόπουλος αυτό εδώ πέρα το πράγμα το οποίο σαν το μάνταλο είναι υβρίδιο ξέρεις ανάλογα που πάει ο άνεμος. Συγγνώμη, ο Σιδηρόπουλος δεν γύρισε από τις Ινδίες. Γύρισε στις Ινδίες. Έπαιξε Καλκούτα Μπαλί, τοπικό ντέρμπι. Όχι, ήταν το Παγκόσμιο Νέων ήταν εκεί. Παγκόσμιο Νέων. Γύρισε, δεν γύρισε. Γύρισε, εδώ θα είναι. Γιατί μην μας βάλουν αυτόν τον Καλογερόπουλο που στα playoffs έκανε στεγνό καθάρισμα στην Τούμπα. Και δεν το κάνανε όλοι. Εντάξει. Τίποτα. Θέλει η ομάδα, το έχουμε πει 100.000 φορές, νομίζω για τον Μαωρίσιο το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή όταν μετά τον Απόλλωνα κάτι πανίβλακες έλεγαν ότι είναι, δυνατό, ρε, είναι αυτό το Μαωρίσιο και τα λοιπά. Ο άνθρωπος είναι αυτό που Πεκτάρα. Μας έλειπε. Πεκτάρα. Η ομάδα Κωστή εχθές είχε εκπληκτική κυκλοφορία της μπάλας. Αυτό. Το είδαμε πρώτη φορά σε τέτοια διάρκεια, το λέω συνέχεια παιδιά. Δεν χορταίνω να το λέω. Εμένα αυτό που μου αρέσει, αυτό που πρέπει η ομάδα είναι το μεγαλύτερο της πρόβλημα εκτός έδρας είναι ότι οι αντίπαλοι επειδή παίρνουν και ενέργεια από την έδρα τους κτλ. Πιέζουν ψηλά, πρέπει να βρει να σπάσει την πρώτη άμυνα που κάνουν στην επίθεση και από εκεί και πέρα μετά έτσι και βγεις μπροστά έχεις τέτοια ποιότητα. Είδες ότι ο Βιερίνια άρχισε να δείχνει ψήγματα του ταλέντου του κτλ. Φυσικά. Ήδη έχει δώσει την ξύρισε αυτό το μουσι και φάνηκε το παιδί το προσωπάκι του. Ο παλιός που ξέραμε, έλεος με αυτό το μουσι. Και όλοι πρέπει να παίζουν για την ομάδα. Εμένα αυτό το πράγμα που έκανε ο Μακ δύο φορές στο τέλος δεν μου άρεσε. Θέλω ο Πρίγκης είναι δίπλα του. Για μια απλή πάσα να κάνει γκολ. Ξέρω ότι είναι τρελαμένος ότι θέλει να σκοράρει. Γι' αυτό. Το δικαιολογούμε επειδή δεν ξέρει και ο ίδιος και καταλαβαίνει ότι είναι πολύ κατώτερος των περιστάσεων και των προσδοκιών μας και των δυνατοτήτων του. Γι' αυτό εκεί σου λέει. Απλά να μην μένουμε μόνο στο αποτέλεσμα. Δηλαδή ο Μαωρίσιο πάει να κάνει κάτι παρόμοιο με αυτό που έκανε χθες και στο σούτ στο Καραϊσκάκι. Ασχέτως αν η μπάλα πάει out και εκεί το ξεσκίσαμε γιατί δεν έδωσε την πάσα. Η ομάδα είναι για μένα μακράν η καλύτερη αν καταφέρει να γίνει η πρώτη ομάδα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μετά το 85 και το 70, όχι την ιστορία, μετά τα τελευταία 30 χρόνια που θα πάρει πρωτάθλημα χωρίς πρόξιμο τη διαιτησία, πρέπει να γίνει ένας Ανδριάδης απ' έξω
στους παίχτες. Τον Ιβάν Σαββίδη και στους ποδοσφαιριστές. Θα έρθει και το σφύριγμα να το ξέρετε και να το περιμένετε. Περιμένουμε και από πρωτοσέλιδα. Σήμερα, ας πούμε, η Live Sport είχε λιγότερο και από γραμματόσημο, μια γραμμή κηδιούλα, κηδία, η οποία όταν θα πάρει ο ΠΑΟΚ το σφύριγμα θα με θυμηθείς ότι θα έχει ένα ολόκληρο τίτλο πτυχαίο. Εδώ είμαστε. Είδατε την ανακοίνωση του Ολυμπιακού κατά του επίσημου κατά του φωτός, το είδατε παιδιά. Μιλάμε για μεσαίωνα, για μεσαίωνα. Βγήκαν και είπαν ότι είναι Παναθηναϊκή πια, η πιο ιστορική εφημερίδα, τη γουστάρουμε δεν τη γουστάρουμε, αυτή που κρατάει τουλάχιστον σε θέματα Ολυμπιακού έναν ας πούμε πολιτισμό και βγήκε και τους έδωσε στεγνά, δηλαδή μην αγοράζετε την εφημερίδα. Μιλάμε για πρακτικές που είναι Γκέμπελς φίλε και πέρα. Ναι, αλλά το συνδικαλιστικό σας όργανο, Κωστή, τι κάνει, ασχολείται με το Instagram του Γιώργου Σαββίδη? Δεν ξέρω και περιμένουμε. Δεν ξέρω και περιμένουμε, διότι υπήρξε και μια επίθεση στο έθνος. Δηλαδή αυτό είναι κανονικά στοχοποιείς. Βάζει τους ανθρώπους αυτούς σε μια διαδικασία, είναι δυνατόν. Αλλά έχω την αίσθηση ότι και οι Ολυμπιακοί έχουν ξυπνήσει. Αρκετοί από αυτούς έχουν ξυπνήσει. Σφίξανε. Αυτή η απόφαση η οποία έχει καθαρογραφεί, μάλλον και περιμένουν να ανακοινωθεί, να ανακοινωθεί και να μην πούνε κάποιοι πάλι παράγοντες να σταματήσουν. Είναι απίστευτο αυτό που δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δηλαδή επειδή δεν χειροκροτούμε τον πρόεδρο ή επειδή τώρα που η ομάδα είναι στα κάτω της δεν αποθεώνουμε, τους έβγαλαν φίλε κανονικά στον τάκο, τους στοχοποίησαν, τους κρεμάσαν στα μανταλάκια. Είναι απίστευτο. Το διάβαζα χθες και δεν το πίστευα. Έτσι, να πω. Αυτό είναι. Πανικός φίλε. Φόβος και πανικός. Αυτό είναι. Φιλιά! Καλημέρα. Γεια σου Χρήστο. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ. Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στον προηγούμενο συνοπαδό μου. Ναι, ο Χρήστος. Γιατί επιτέλους τ' άκουσα από την αρχή της σεζόν ένα πράγμα πάρα πολύ σοβαρό. Ο ΠΑΟΚ παίζει με άδειες κερκίδες. Οι παίκτες δεν έχουν νιώσει τη ζεστασιά και την άβρα του παοξίδικου λαού. Σωστό. Μοσχοβίτη μου εσύ είσαι. Ναι, γορή, τώρα ναι, σε ναι. Κατάλαβα. Γεια σου Καλιοτζίδη! Γεια σου καλλιτέχνη μου! Ποιος Καλιοτζίδης μωρέ, Μοσχοβίτη. Έλα, άσε με, άσε με να τα πω! Άσε με να τα πω, αφού ξέρεις ότι σ' αγαπάω, ξέρεις. Και εγώ σ' αγαπάω, πώς θα και λοιπόν, πολύ την ομάδα πάμε, μου. Πάμε, πάμε. Κοίταξε, πρέπει να σταματήσει οπωσδήποτε στο εξής αυτή η προπονητοφαγία που έχουμε, διότι εμείς έχουμε πάθει, καήκαμε χθες από το χειλό, φυσάμε και το γιαούρτι. Σωστό. Λοιπόν, αποδείχθηκε περίτρανα, γιατί εγώ έκανα υπομονή και δεν μίλησα, ούτε πήρα θετική ούτε αρνητική στάση, αλλά έβλεπα ότι ο άνθρωπος δούλευε. Πήρε κυριολεκτικά μια, όχι καμένη γη, μια καμένη γη. Σωστό, αυτό το έχουμε πει. Τίποτα, τίποτα. Ένα τίποτα όπως το είπες. Δεύτερον, εσχρή διατησία, πάρα πολύ ύπουλη. Τα σφυρίγματα μέχρι τώρα που είναι για τον ΠΑΟΚ, όλα 100% είναι αντίθετα. Εάν κόστας αυτό που είπες, πάρει ένα σφύριγμα ο ΠΑΟΚ, να ανταπεξέλθουμε, να αντιπαρέλθουμε με τα σφυρίγματα οποία μας στερήσανε φυσικά, και δεν είναι λίγα. Φυσικά, μα γι' αυτό έτσι, είμαστε, σε γρήγορση, λοιπόν, Μοσχοβίτη μου. Έτσι, τρίτο και σοβαρότερο από όλη την υπόθεση. Αυτή η ομάδα αξίζει την αγάπη την πραγματική του ΠΑΟΚΣΗ. Και δεν φοβόμαστε κανένα, ό,τι και να γίνει την Κυριακή, Κωνσταντίνε μου. Σε ακούω με σωστό, πολύ προσοχή. Σωστό. Δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος. Απλά αυτά τα μάτς, Μοσχοβίτη μου, ξέρεις ότι έχουν μια ιδιαίτερη σημασία. Αν πάω εκεί μέσα και φέρω ένα διπλό, κάνω εμφατική παρουσίαση όλου αυτού που θέλω. Δηλώνω είμαι εδώ, έτοιμος να διεκδικήσω το πρωτάθλημα. Γι' αυτό το λέμε. Είναι τρεις βαθμοί ακόμα. Αν τους πάρουμε ή αν τους χάσουμε, δεν διαφωνώ. Είναι πολύ νωρίς για να πεις ότι κρίνεται το πρωτάθλημα, αλλά είναι σημαντικοί αυτοί οι αγώνες. Το ξέρεις καλά γιατί είσαι παλιός. Ειδικά με αυτούς τους αντιπάλους, λες, επ, πάω και εδώ, φίλε. Αλίμονο. Να είσαι σίγουρος, Κώστα μου, και να το ξέρουν και οι φίλοι ακροατές, εκείνες τις δεκαετίες, τις βαριές δεκαετίες με την τεράστια, όπως πάντα, φανέλα του ΠΑΟΚ, πήγαινα στα γήπεδα μέσα και μόλις έκανε επίθεση ο ΠΑΟΚ. Ωραία γαμό, θα μας βγάλει καρκίνο αυτή η ομάδα. Α, τι πράγμα είναι. Αυτό θα το ξανανιώσουν έντονα το πετσί του. Μοσχοβίτη μου.
αληθινή υπομονή και αγάπη για την ομάδα μας και στήριξη. Σε περιμένω όποτε μπορέσεις να έρθεις στο στούντιο με τη λύρα σου, να μας μεταφέρεις σε ωραίες εκείνες εποχές με τον ύμνο σου, του Παρίδη, το δικό σας το δημιούργημα, μαζί με τον Γκρομλίδη να έρθείτε εδώ να μιλήσουμε για την ιστορία. Δεν ξεχνάμε τις ρίζες μας, χωρίς τις ρίζα μας, χωρίς τον ρομαντισμό, το συνέστημα, δεν πάμε πουθενά. Έτσι, Κωνσταντίνε, με τον Νικολάκη το φιλαράκι μας θα το κάνουμε. Να πούμε να κάνουμε μια έτσι παρέα. Θα χαρώ πολύ. Παρέα, παρέα. Έτσι, σαν να είμαστε σε ένα τραπέζι να πίνουμε καφέ και να πίνουμε τα τσίπουρά μας. Έτσι, Κωνσταντίνε. Σε φιλό, Μοσχοβίτη μου. Καλημέρα, σε φιλό. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Μιχάλης Καλιοτζίδης, κυρίες και κύριοι. Ο άνθρωπος που έβγαινε χρόνια ως Μοσχοβίτη στο τηλέφωνο και δεν μου είπε ο άνθρωπος, ξέρεις, εγώ έχω γράψει τον ύμνο του Παρίδη και στίχο και μουσική. Το έχω πει πολλές φορές. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Θα το φέρουμε στούντιο. Ναι. Ναι. Γεια σας. Είστε ο κύριος Τσαρός ο Κώστας. Ο καλός το μάγο της Καλάστρας. Είδες που σε λέω. Είμαι στο γήπεδο του Θερμαϊκού και παίζω μπάλα. Τέτοια ώρα. 6 Οκτωβρίου. Τέτοια ώρα. Αριθμός 106. Ναι. Ευχαριστώ τα καλά τους λόγια για τον Κώστα Σκιάλα και την αδερφή την Ελένη από το Καλοχώρι που μένω στο παλιό σπίτι, ρε παιδί μου, εκεί μένω. Έχονται με επισκέπτες, τους βλέπω εγώ. Αγόρι μου, μάγια, αφού είσαι καλή ψυχή είσαι. Εγώ πιστεύω ότι είσαι καλό ψυχος άνθρωπος. Κώστα, ναι. Είμαστε στον αέρα. Βέβαια, τι, εκτός αέρα. Άντε, στι ύψος. 2.917 και μισό, Όλυμπος. Σούπαρε μεγάλε. Κανονικά, Μύτικας. Κώστα. Ναι. Κρυώσες, να κλείσω τις πόρτες. Όχι, μισό λεπτό. Εγώ είμαι αυτός που αγαπώ και θέλω ό,τι θέλεις και ό,τι θέλουν όλοι οι μερακλείδες Έλληνες και Ελληνίδες. Αγόρι μου. Θέλουμε την Ελλάδα πρώτη, παγκοσμίως πρώτη στον κόσμο και ξεκινάει από το Καλοχώρι. Γι' αυτό λέγεται Καλοχώρι και όχι Κακοχώρι. Καλοχώρι, το καλό έτσι, το καλό το χωριό. Ναι, παρακαλώ. Περίμενε, ρε. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Ξέρω ότι με αγαπάς. Επιτέλους βρήκα μια φορά και εγώ τον εαυτό μου. Αγόρι μου. Μόνος μου γλεντάω, τα πίνω, χορεύω και κάνω το δικό μου. Έτσι. Ότι μου κατέβει στο μυαλό μου. Αλλά όλα τα βρίσκω όμορφα στον εαυτό μου. Δεν μου λες μήπως είμαι τρελός, λογικό. Όχι, ρε. Καταρχήν, αν είσαι τρελός, μεταξύ τρελών υπάρχει συμπάθεια. Η λέξη αδερφή, η γκέι γράφεται... Φεύγεις αλλού τώρα, έφυγες αλλού, έφυγες. Όχι. Έφυγες αλλού, το χάνεις. Μίλα για τον πάω, κάστους αυτούς. Γεια σου μάγε, σε φιλό! Γεια σου! Έλα φίλε, δεν υπάρχει. Πάμε παρακάτω! Ναι! Γεια σας! Κλαράκο. Καλώς το παιδί, ρε! Είναι τυχαίο που με έβγαλες μετά τον τρόλο Καλάστρα. Ενώ εσύ είσαι φίλε, γιώτα ένα. Φίλε, πεθαίνω να μιλάω με τον Μάγο, έτσι. Οι διάλογοι είναι communication, μπουζούκι, μελοντής. Αν μπορούμε να συζητάμε για δύο διαφορετικά, να βρεθούμε κάποια στιγμή και να ξαναχαθούμε. Είναι σαν τα ανέκδοτα που άλλο περιμένεις και άλλο είναι ωραίος φίλε, εγώ κάνω κέφι μεγάλο. Και μας αγαπά και αυτός, έτσι δεν είναι. Εγώ χτυπάω και ντέφι. Κανονικά. Ντέφι να γίνει. Ντέφι να γίνει. Για πες λοιπόν, Χέρμπερτ. Αλλά ήθελα να πω ρε φίλε. Γιατί εγώ, τι, για αυτά, αυτά που ακούω, τι ήθελα. Λοιπόν, αντί να συνομιλήσουμε λίγο σοβαρά. Πάμε. Συμφωνώ σε πολλά με το φίλο μας τον Χρήστο, τον Φρανκ Αντώνη. Απλά ήθελα να διαφοροποιήσω την τέτοια σε κάτι, ας πούμε, να διαφωνήσω, πώς να το πω τώρα για να καταλάβεις. Που λέει ότι στα εκτός έδρας παίζουν οι άλλοι πιο ψυχωμένα και πιο έτσι που είπε, μας αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Ναι. Είναι ότι βαράνε περισσότερο και δεν τους τιμωρεί ο διαιτητής, φίλε. Ναι. Το τσίρκο τη διαφήμιση που λέει οικογένεια Βαράν, το έχεις ακούσει? Φυσικά, εδώ, πήγα και τους είδα. Σε είδα που τους είδες. Και εγώ σε είδα που τους είδες, που τους είχες δει. Εγώ και πήγα. Δει ότι τους είδα. Πήγα για να δω αν. Πάλι σε βαρά μιλήσατε. Όχι, πήγα να τους δω αν με είδαν που σε έβλεπα. Που με έβλεπες, που τους έβλεπα. Αυτά είναι. Αυτά είναι, φίλε. Σαν τη σοβαρότητα δεν έχει, ρε φίλε. Σοβαρότητα. Ρε, να σου πω κάτι. Γι' αυτό που λες τώρα, αφού θες να μιλήσουμε σοβαρά. Αν εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει, φίλε. Δηλαδή, εγώ δεν λέω στο 100%. Αν είμαστε στο 70%, στο 60%, δεν δίνουμε τη δυνατότητα στο διαιτητή να αφήσει τον αντίπαλο να πάρει μέτρα. Όσο και να θέλει να σε βλάψει, δηλαδή, πρέπει να είμαστε εμείς μέτροι για να του δώσουμε χώρο. Όπως τη Λάρισα, φίλε. Έτσι που εκεί. Δώσε μου το πέναλτι όμως του Μάτος, κατάλαβες. Κάτι. Λέω. Χθες όμως δεν γίνονταν τόσα φάουλ αντιαθλητικά
ή σκληρά. Όχι, γιατί ρε, γιατί ρε Κώστα, είχαμε την μπάλα συνέχεια στην κατοχή μας στο πρώτο ημίχρονο. Λάρισα το είχε στο πρώτο, απλά δεν έπαιρνε και η μπάλα. Εντάξει. Εντάξει, μπορεί να μην έπαιξε όπως θέλει. Δεν παίξαμε. Στην Λάρισα, ειδικά κάποια στιγμή που πατινάδα έπεσε. Στον φίλε στο Γαύρο, δεν ήσουν μέχρι το 30 εσύ ο κορυφαίος. Είμαστε. Και μετά το σήκωσε το μάτος στον αέρα να του κόψει τα νιάτα. Μόνο το μάτος, ο ένας μετά το άλλον τα κλωτσίδια. Χρήστο, ο άλλος προσέχει. Κώστα, πρέπει και γι' αυτό να είμαστε προετοιμασμένοι. Δηλαδή, στην κλωτσιά να ανταποδώσουμε την κλωτσιά. Δεν είναι κατηχητικό. Φίλε, δεν είναι αγρυπνία σε μοναστήρι. Έφαγες κλωτσιά, ρίχτη. Εδώ δεν δίνεις κλωτσιά και έχεις πιο πολλές χίτες από τους αντίπαλους σου. Σωστό. Με ρώτησε ένας και μου λέει το εξής. Ο Σαμπράνολη που βράζει το αίμα του και που θέλει να κάνει το χαμηλότερο τάγκλι στην καροτίδα. Εκεί που έρχεται λέει το Τσογλάνι λέει, και του πατάει λέει, το πόδι με τις τάπες. Ο οποίος ήταν ο Σαριφάρ. Ναι. Δεν θέλει λέει, να του ρίξει ένα κουτουλίδι. Αν θέλει, λέει. Θέλει απλά. Αν θέλει, τον φίλε, ξέρει ότι θα χάσει τρεις αγώνες. Τον έχει δασκαλέψει το δικό μας το επιτελείο. Και του έχει πει πρόσεξε καλά. Είδατε σε ποιους πήγαν. Στο Μάτος, το μαρκάρισμα. Ναι, έτσι. Ναι. Και στο Σαμπράνο, θυμάσαι που το έλεγα πριν το μάτς. Δεν πήγαν σε καμία Παναγία. Ο Τσίμερο, φίλε, στόμα έχει, η μιλιά δεν έχει. Τρώει την κλωτσιά, συνεχίζει, σηκώνεται. Και λέει και συγγνώμη, ας πούμε. Πάνε σε αυτούς που ξέρουν ότι μπορεί εκεί. Ξέρω κατάλαβες, δηλαδή, είναι πήρε πίσω άλλος ο Μάτος. Θα τρελαθεί να μου ρίξει ένα κουτουλίδι. Και όχι απλά όπως δεν μας δώσαν σφύριγμα. Μας έχουν πάει, μας έχουν πάρει. Δηλαδή, μας έχουν αδικήσει κιόλας. Φυσικά, δηλαδή, φυσικά. Δηλαδή, φυσικά. Λοιπόν, δεν είμαστε στο 50-50, εννοείται. Εννοείται. Το άλλο που είπες για το Μακ, όχι ρε φιλέ, δεν θέλω να τον κατανοήσω. Θέλω να δώσει την πάσα, να σου πω μπράβο και μετά. Και αυτό επειδή ήταν 2-0. Δεν λέω ότι έκανε σωστά. 0-0 και το έκανε. Δεν το δικαιολόγησα, το αιτιολόγησα. Ναι, αυτό σου λέω. Έχει διαφορά. Γιατί αν είναι 2-0, αν το κάνει αυτό στο 0-0. Άστο. Το είχε κάνει και άλλες φορές το. Θυμάσαι και στην πρώτη του παρουσία εδώ. Δηλαδή το είχε λίγο το θέμα. Κάτι πολύ όμορφο που με αυτά που λέγατε χτες. Σαλίστερον. Όχι, είναι κάτι όμορφο για το Τζένιφερ Λόπεζ. Για το τέτοιο που βλέπατε. Ναι. Που λέγατε μάλλον. Το ντοκιμαντέρ. Ναι. Αυτός ο παππούς ο. Σύντομο. Γερό άνθρωπος. Ναι, πω, έχει φίλε. Πει, εκτός δίπεται αυτά που είχε πει ένα ρε φίλε πολύ ωραίο. Δες πόσο άνθρωπος από μόνος του ήξερε να φτιάξει τον εαυτό του. Πλέει μου δίνουν μια μπλούζα. Και μου ήταν μέχρι το γόνατο σαν φουστάνι. Ναι, αλλά πες τι είπε όμως. Αυτό ήθελα να σου πω. Και τι λέει ο άνθρωπος. Σκέφτηκα, λέει μόνος μου, λέει, τι να πω. Μεγάλος ο Πάο, μεγάλη κυβέρνηση. Φιλέ, δηλαδή, respect. Πρόσεξε, φιλέ, αυτοπόρωση, αυτοντοπάρισμα, αυτό, πρόσεξε. Πάμε αγόρι μου, παίξε μπορείς. Καραγιάν, αυτό, πρόσεξε φιλέ, αυτοάμυνα, αυτοένστικτο, αυτοπόρος, αυτοαγάπη. Βρίσκω να δικαιολογήσω. Ξέρεις τι, το Ρογκρινιάρης, κοίτα ρε, τι φανέλα μου δώσανε και τι είναι αυτά και πώς θα παίξω και εγώ δεν. Φίλε, πήρε το 41 νούμερο και το 43, φόρεσε και τη φούστα μπλούζα και δεν τον ένιαξε, φίλε. Και θα ήθελα να ξαναγίνει νέος, όχι για ένα γαμπίμπιπ σαν νέος που κάθε γέρος σκέφτεται, αν ήμουν νέος. Φίλε, να με το πάω. Ναι, αλλά με τη φανέλα όμως, φίλε. Με το πάω να γαμπίμπιπ. Έφυγες! Φιλιά σου μουσού, Καραγιάν! Φιλιά! Πάμε παρακάτω. Διάλειμμα δεν υπήρξε. Δεν υπήρξε στη φαντασία μας. Θα το κάνουμε 9.30 κατευθείαν να μην σας κόψω. Ναι! Φωτογραφική μηχανή, ψηφιακή Sony. Μηχανή, FM, κενό, το μήνυμα στο 54526. Φωτογραφική μηχανάρα Sony αξίζει 100 ευρώ. Τώρα έρχομαι. Ψηφιακή. Από την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης και ένα διήμερο στις Θερμές. Ξενοδοχείο Πετρόκτη στο μέσα, τζακούς για τζάκια, τσούξου μουξου για σουλουμουντρούχουμ. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Θα τους βγάλουμε και τους δυο τυχερούς στις 10 παρά. Έλα αδερφέ! Ναι. Ναι, ο ξάδερφος του Ρέι, από το σόι της μάνας. Έτσι. 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 Έξω από τον Buenos Aires, με αλφαγιώτα που το γράφουν, χωρίς γελετικά. Για πες, για πες. Περιμένουμε 8 λεπτά και μας δώσει άλλα 2 λεπτά να πεις χορηγούς και καλά κάνεις χορηγή, είναι πάνω απ' όλα. Μας καταστρέφει την ψυχολογία, δηλαδή. Αγόρι μου, δεν υπάρχει καταστραμμένη ψυχολογία μετά το χθεσινό. Εντάξει, όχι. Προχωράμε, πήραμε... Να σου πω κάτι, νιώθω λίγο κατέμιση και θα σου πω το λόγο. Ξέρω, δεν παίζεις και κερδίζουμε. Παίζεις! Ναι, άκουγα το παιχνίδι στο ραδιόφωνο μέχρι το 30. Ναι. Σε εμάς. Ναι, βγήκα. Από τα Max γιατί είχα μια δουλειά να κάνω. Και βγήκα για, πάω... για 4 λεπτά βγήκα. Στο 34 και στο 37. Να πάω ρε φίλε από εκεί που ήθελα. Από τα Max εκεί που ήθελα. Και λοιπόν. Βάζω το κινητό μετά από ένα πετάλκο. Λοιπόν. Άκουσε τι θα κάνουμε. Αγαπημένε φίλε Άγγελε.
Από τούδε και εφεξής, που λένε, τούδε, δεν είναι Αργεντινός μπακ από την Βαγιαδολίδ. Από τούδε. Όχι μόνο αυτό. Θα φροντίσουμε εμείς να σε στέλνουμε μία στη Λαδόκολα, μία στις Θερμές, μία στον Εσκιάδη, μία στην Ηλεκτρονέτ. Όταν, όταν είναι τα μάτς του ΠΑΟΚ, θα σε γεμίσω δώρα. Αλλά κάπου γέμισε, αλλού θα είσαι. Γέμισε. Δεν θα βλέπεις, δεν θα ακούς. Ναι, ρε φίλε. Πήγα εδώ, το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, λέω, κάτι πάει καλά. Στο μεταξύ μου με ένα φιλαράκι που βλέπω το παιχνίδι, του λέω, ρε φίλε, 3-3 έχουμε και τα 3-3 του λέω 1-0. Μου λέει, γιατί, λέω, πήγαμε, είδαμε την ΑΕΚ 0-1 στα play-off πέρυσι. Ναι. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 1-0 στο πρωτάθλημα πέρυσι, λέω, τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Άκουσε με, δεν θα πας, δεν θα πας, δεν θα πας ξανά, ποτέ. Ποτέ! Θα πάρω την γυναίκα μου και θα πάω. Δεν θα πας! 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 Στο λέω μου ό,τι φωνές έχω. Δεν θα πας. Δεν μου το έπεσα με Μητσοτάκης όμως. Δεν θα πας, το ξέρω. Και αν θέλεις θα το φροντίσω προσωπικά, κύριε Άγγελε. Όχι, δεν θέλω να το φροντίσεις προσωπικά. Άμα να το φροντίσεις προσωπικά, το καλύτερα. Αγόρι μου, αγόρι μου. Διάλεξε άλλο παίχτη, διάλεξε παρατσούκλι για άλλον εκτός του Σάκοφ. Όχι, ρε, σκέψου το. Δεν αύριο. Δεν τα παρατάμε. Αύριο, έλα. Μόνο και μόνο που αναφέραμε μπαλαφόμετρο, χωρίς να μπει, χθες ήταν εξαιρετικός ο Σάκοφ. Δεν μπήκε. Δεν μπήκε, βέβαια θα μου πεις και που έμπαινε, αλλά τέλος πάντων. Χάρηκα να πάνε. Άντε, φιλιά! Φιλιά! Όλοι οι παίχτες κάνουν με την κοιλιά. Απλά τους είχαν κοιλιά σαν τη δικιά μου, φίλε. Άντε, ζούμε, ζούμε. Γεια σου, Άγγελε, ζούμε, ζούμε, αδερφέ μου. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας, ναι! Γεια σας! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Γεια σου, 5:33. 9 είναι η ώρα των τρελών, 9 με 9 και 20. Είναι, φίλε, γενικά τώρα, εντάξει. Πήρε μια η Χαλάστρα, μετά ο Κάραγκας, μετά εγώ. Ένας-ένας. Αυτή την ώρα να παίρνουμε. Υπάρχει κάποιος λογικός σε αυτή την εκπομπή, δηλαδή πείτε μου, και ο Ιχολίπτης που ήταν ένα σοβαρό παιδί, τον έχουμε εκμαυλίσει, φίλε, τελείως. Δεν υπάρχει. Δασκαλάκης λογικός, αλλά και αυτός με σένα που έβλεξε. Τέλος, φίλε. Δεν υπάρχει. Δασκαλάκης είχε αυτός ήδη είχε την πρώτη ύλη μέσα. Είναι και αυτός κουκουρούκο τελείως. Αλλά και τούτος εδώ, και όσοι σοβαρός, αλλά έγινε και αυτός στα τα μούτρα μας. Για πες, Θοδωρή. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω για τον αγώνα της Κυριακής με την ΑΕΚ είναι ότι μερικά παιχνίδια είναι πολύ σημαντικά, τα μεγάλα παιχνίδια βασικά, όταν παίρνεις το πρωτάθλημα, είναι πολύ σημαντικά για τη μετέπειτα πορεία. Είναι κομβικό το μάτς της Κυριακής. Γιατί το λέω. Ναι. Το 85 που πήραμε πρωτάθλημα, σε όποιον πεις πήραμε πρωτάθλημα το 85, θα σου πει με τον γκολ του Πάπριτσα τότε το 0-1 με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Κανείς δεν θυμάται τι κάναμε με τον Πανιόνιο εκείνη τη χρονιά. Ναι, βέβαια. Και με την Παναθηναϊκή. Βέβαια. Που ήταν και αυτά τρίποντα. Αλλά εκείνη η κεφαλιά μέσα εκεί, κατάλαβες. Κατεβαίνεις, παίρνεις το μάτς και δηλώνεις για να πάρω τον πρωτάθλημα. Το λένε αλλιώς. Το λένε παράσταση νίκης, κάπως έτσι το λένε στις εκλογές. Ναι. Δηλαδή το λένε ότι κύριοι, εμφανίζομαι, παρουσιάζομαι και είμαι εδώ. Ήρθα για να μείνω. Ακριβώς. Ήρθα για να διεκδικήσω και να κατακτήσω. Το λένε ότι πήραμε το πρωτάθλημα με διπλό μέσα στην άκρη. Ακριβώς. Που περάσαμε πρώτοι και από εκείνη ακριβώς. Την ώρα δεν ξαναπήγαμε δεύτερη. Ακριβώς. Αυτό πρέπει να γίνει. Έτσι. Αυτό. Ακριβώς. Άλλη την καλημέρα μου. Φιλιά πολλά. Yeah. Λέει ο Κώστας, πανάθεμα σε λέμε ξεκούφανες. Ο Κάραγιαν ψιθύριζε, ανεβάζω κι εγώ τη φωνή στα ακουστικά και πατάς μια κορώνα, κουφάθηκα. Καλημέρα, είπαμε. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Και ο Μπετόβεν έτσι την πάτσε, να ξέρεις, εμάς άκουγε. Γι' αυτό είχαμε για μια συμφωνία μεταξύ μας. Η Πέμπτη ήταν η Ενάτη. Ναι, γεια σας. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς το παιδί, καλώς το φιλάρετο. Τελικά. Είσαι σε όλες τις εποχές. Από Μπετόβεν μπορεί και σε αυτήν την αρχαιότητα να είσαι. Εντάξει, έχει πολύ καιρό είναι η αλήθεια να κάνει σουξέ ο Μπετόβεν, όπως και ο Μότσαρτ. Έχει κάποια χρόνια να... Αλλά εντάξει, το παλεύουν πιστεύω. Εντάξει, για πες λοιπόν. Αυτό που μου αρέσει ουσιαστικά είναι ότι βάζεις ένα αν. Δεν είναι όμως έτσι. Σε ποια περίπτωση, πότα, σε ποια. Λες, αν ήταν καλύτερος από πλευράς η ομάδα, αν μπορούσε να ήταν καλύτερη. Mm-hmm. Όταν θα είναι καλύτερη, θα έχει το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Τη μία είναι υποθετική πρόταση, έτσι. Yeah. Η άλλη είναι χρονική. Μπορεί να κάνεις χρονικο-υποθετική, αν και όταν θα είναι η ομάδα καλύτερη, έτσι. Αν και εμείς θέλουμε να πάμε μόνο στο όταν θα είναι. Εμείς θέλουμε να έχουμε τη σιγουριά και την έχουμε. Και αυτό σωστά είναι το σημαντικό. Σωστά. Γιατί με 7 πάσες μπήκε ένα γκολ χθες.
αυτό είναι κάτι που πέροχο. Πραγματικά ναι. αξίζει ναι. να υποθεί. Το είδα τον γκολ, δεν το χόρτενα. Σημαντικό απ' όλα. Δεν το χόρτενα τον γκολ. Έτσι, έτσι ναι. δηλαδή πως ξεδιπλώθηκε η ομάδα με κίνηση χωρίς την μπάλα. Με πάσες όχι σε μικρό χώρο, απλώθηκε στο παιχνίδι και η κίνηση του Βιερίνια στο τέλος εξαιρετική. Πάρε και ο άλλος το στείλε με Τεμπεσίρη. Ήθελε να τη στείλει εκεί ο Μαουρίσιο. Δεν ξέρω αν το είδατε στο τόπο που δεν βάζει. Ήταν, δεν είχε ανοίξει η ομάδα η αντίπαλη, όχι. γιατί ήταν πίσω κλεισμένη. Φυσικά. Και παρόλα αυτά έγινε. Φυσικά. Και να μην ξεχνάμε, γιατί ακούω ότι η τελευταία ομάδα λέει στο πρωτάθλημα. Και εντάξει. Καλά, εντάξει. Αυτά τα λένε αυτοί που ακόμα και στη χαρά θέλουν να βγάλουν λύπη. Από αυτές τις ομάδες, όταν χάναμε από το Λεβαδιακό πόντους ή από τον Απόλλωνα, τέτοιες ομάδες δεν ήτανε. Θυμηθούμε λοιπόν ότι αυτή η ομάδα μέχρι το 90 κέρδισε μέσα στο Καρεσκάκι. Και έχασε τους βαθμούς από ανύπαρκτο πέναλτι. Ακριβώς. Από ανύπαρκτο, στη Μασχάλη χτύψε του Κοτσίδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν δεν υπάρχουν. Και κέρδισε την ΑΕΚ, έτσι, μην πας αλλού. Κέρδισε την ΑΕΚ, μην πας αλλού. Την ΑΕΚ που είναι. Όλη αυτή η διαδικασία δείχνει ξεκάθαρα, αγώνα με αγώνα, η ομάδα βελτιώνεται. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά θα βλέπουμε και καλύτερο ποδόσφαιρο. Μακάρι. Αυτό θέλουμε. Να μην έχουμε πισωγυρίσματα, φιλάρετε. Θετική αύρα για την ομάδα. Να είμαστε μαζί της, να την αφήνουμε να αναπνέει. Ναι στην κριτική όταν βλέπουμε κάτι άσχημο. Όχι στην ολοκληρωτική ισοπαίδωση. Στην καταστροφή. Όχι σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτό είναι που μας φέρνει πίσω πολύ όταν βλέπουμε. Να ξέρεις λίγο ότι κάποιες στεναχώριες πάντα θα τις έχεις. Γιατί πολύ απλά τώρα γίνεται. Και δεν μπορεί να μην δεν έχει λάθη. Δηλαδή αυτά τα μπρος πίσω, τα σκαμπανεβάσματα, όσο πάει θα μειώνονται. Αλλά σίγουρα όμως χρειάζεται χρόνος μέχρι να ετοιμαστεί. Πολύ σωστό. Σαν τρόπος λειτουργίας. Γιατί αυτοί έχουν, μ' αρέσει αυτός ο προπονητής, εμένα δεν μ' άρεσε ποτέ, αλλά δεν έχει σημασία. Μ' αρέσει που έστησε πρώτα άμυνα, μετά κέντρο και τώρα έχει μείνει η επίθεση. Ναι. Είπαμε, θέλουμε βήματα. Να πετύχει. Όποιος αγαπά τον ΠΑΟΚ, όποιος αγαπά αυτή την ομάδα, όποιος αγαπά τα τέσσερα γράμματα, θα πρέπει να πετύχει ο προπονητής. Ακόμα και αν είναι ασυμπάθιστος. Ακόμα και αν δεν του αρέσει η φάτσα του. Δεν τον θέλουμε γαμπρό για τις αδερφές μας. Δεν θέλουμε να είμαστε φίλοι να βγαίνουμε να πίνουμε τσίπουρα. Μας ενδιαφέρει να κάνει δουλειά. Γι' αυτό λέμε, θέλουμε να πετύχει. Και πρώτοι θα βγούμε να το χειροκροτήσουμε. Ας διαψεύσει εμάς που λέγαμε όλο το διάστημα μπορείς. Γιατί υπάρχει ακόμα η αμφιβολία, αν μπορεί. Ας μας διαψεύσει, αυτό θέλουμε, ρε παιδιά. Είναι τόσο απλό. Ακριβώς. Και μετά το 3-0, επιτέλους θέλω να μπαίνει μέσα αλλαγή ο Λιμιός και ο Δελιγιάννηδης. Καλή σου μέρα. Έγινε, φιλιά. Γεια σου, φιλάρετε. Πάμε, έχουμε ακόμα 4 γραμμές μέχρι το διάλειμμα. Δεν κάναμε διάλειμμα καθόλου. Καλημέρα σας. Ναι, γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Αυτοπροπολήθηκε. Πάμε, επόμενος. Καλημέρα. Καλό στο παιδί. What the boy. Λοιπόν, I want to speak to the... Yes, talk, yes, λέγοντας yes. ότι, παιδιά, να είμαστε λιγάκι πιο σύντομοι, γιατί όπως είπες περιμένουν 4 γραμμές. Λοιπόν, η αλήθεια είναι αυτή. Θα πω ότι μου άρεσε... Τρεις έχει αντίτας, φίλε. Εμείς τι να κάνουμε, έχουμε 4. Είναι αντίμπας. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, yeah, original my μου. Yeah, θέλω να πω, λοιπόν, ότι θα πω τι μου άρεσε και τι δεν μου άρεσε. Ναι. Και παρακολουθώ τον αγώνα με το γιο μου και λέω κάποια στιγμή. Όλες οι ομάδες που έχουν παίξει μέχρι στιγμής, εκτός της Λάρισας και του Ολυμπιακού, μας παίζαν όλη αυτή την άμυνα, την κλειστή άμυνα. Ναι. Λοιπόν, του λέω, ρε, δεν έχω δει ένα σούτ, ρε γάμο. Το ένα σούτ λέω δεν έχω δει. Και εκείνη την ώρα γίνεται το πρώτο σούτ. Θέλω το ίδιο πράγμα. Φορώντας τα ίδια ρούχα. Βάζοντας το γιο στην ίδια θέση. Με τα ίδια ρούχα επίσης. Θα πιεις, θα φας τα ίδια πράγματα. Να το κάνεις την Κυριακή, το βραδάκι, εκεί που θα είναι 0-0 γύρω στο 15. Να πεις, θέλω να δω ένα σούτ στο γάμα. Ένα εκεί που το κάνουν οι αράχνες. Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι βλέπω πολύ ωραία κυκλοφορία. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι ότι όταν φτάνουμε σε αυτές τις άμυνες, αλλά και όχι σε απαραίτητα σε κλειστές άμυνες, ναι. έχω την αίσθηση σαν... Ποδοσφαιριστής δεν υπήρξε ποτέ, έκανα πρωταθλητισμό στο μπάσκετ, αλλά είναι περίπου το ίδιο πράγμα. Ναι. Βλέπω πολλές φορές τους παίκτες μας να μην ξέρουν τι να κάνουν την μπάλα μπροστά. Είναι, ενώ μέχρι και μετά το κέντρο, στα 3-4 του γηπέδου είμαστε εκπληκτικοί, ναι. εκεί μπροστά έχω την, δημιουργεί την αίσθηση ότι πολλές φορές δεν ξέρουν τι να κάνουν την μπάλα. Ναι. Και τι δεν μου άρεσε επίσης. Ναι. Δεν μου άρεσε το γεγονός ότι κάνει ο προπονητής αλλαγή στο 80 και στο 83. Ναι. Αυτό ήθελα και εγώ νωρίτερα. Για ένα φτασμένο ποδοσφαιριστή, παιδιά, είναι ψιλοξεφτύλα.
Δηλαδή, α, λες γι' αυτόν αυτό που μπήκε. Γι' αυτό που μπαίνει. Ναι. Γι' αυτό που μπαίνει. Παιδιά, δεν είναι ωραίο. Δηλαδή, κοίταξε, εδώ ξέρει τι είναι αυτό. Αυτό ξέρει τι είναι. 75 σε έναν αγώνα ο οποίο πάει έτσι. Ναι. Σε έναν αγώνα που πάει έτσι, που τον ελέγχει εσύ, έχει 72% κατοχή. Ναι, αλλά ξέρει τι υποδηλώνει αυτό, αδερφέ. Υποδηλώνει μια υποθάλπουσα μορφή φόβου μην τυχόν. Και γίνει καμία στραβή, γίνει κανένα 2-1. Γιατί αυτοί που μπαίνουν χρειάζονται ένα διαστηματάκι. Μήπως φοβάται, μήπως διαταράξει την ομάδα που παίζει καλά, χειρότερα στο δεύτερο από ό,τι στο πρώτο, σαφέστατα. Αυτό που είναι χειρότερο, Κωστή. Αλλά, ναι, αλλά τι, αυτό δείχνει, ναι, αλλά δείχνει μία, ακόμα μία ανασφάλεια, φίλε. Για αυτό να, σου λέω ότι αυτό είναι ακόμη χειρότερο, γιατί ο προπονητής θα πει τι άλλο πρέπει να έχει αυτοπεποίθηση. Και αυτή πρέπει, να μα, μα ο αυτό... αυτό και τη βγάζει και ο προπονητής και ο Χιμένεθ. Τους γουστάρω πολύ σαν προπονητές αυτούς. Ο Χιμένεθ, όχι, για τον Ουζουνίδη συμφωνώ. Για τον Ουζουνίδη συμφωνώ, για τον Χιμένεθ όχι. Είναι περιορέξιος. Άποψη, έτσι, εννοείται, αλλά θέλω να σου πω ότι εμένα μου αρέσει που το πάρουν τους παίχτες. Αυτό δίνω πάσα στον επόμενο. Έγινε. Καλημέρα. Φιλιά. Ωραία assist. Πάμε. Καλημέρα σας. Πάμε στον μεθ επόμενο. Καλώς το παιδί. Καλημέρα σας. Τι γίνεται. Όλα καλά. Έλα γόρι μου. Λοιπόν, Γιώργο Στοχόλμη. Γεια σου Γιωργάρα μου. Έλα ρε Στοχόλμ. Τι γίνεται. Είχαμε κούλι εδώ εχθές. Από Στοκχόλμη, ο επίτιμος πρόεδρος. Το έγραψα ότι δεν πρόλαβα να τον ακούσω. Έτσι. Ήμουν σε πελάτη. Γι' αυτό την ανέβασα το βράδυ. Την εκπομπή. Γι' αυτό την ανέβασα το βράδυ. Γι' αυτό καθόμαστε ακούμε και βράδυ στο τσαρό. Το παίρνουμε θεωρία από βράδυ. Αγόρι μου, αγόρι μου. Αγόρι μου. Στο zoomusu.gr μπαίνετε και ακούτε τις εκπομπές μας. Για πες. Για τον προηγούμενο που έκανε την πάσα, οι αλλαγές δεν γίνονται βάσει στο τι σκέφτεται ο κάθε ποδοσφαιριστής ή αν είναι φτασμένος. Θα παρεξηγηθεί αν πει στο 80. Οι αλλαγές γίνονται βάσει τακτική και αν έχει κουραστεί, έχει τραυματιστεί κάποιος παίκτης. Νομίζω ο προπονητής το είπε χθες στη συνέντευξη τίποτε, αφού η ομάδα τραβούσε και πήγαινε καλά και δεν φαίνονταν κάποιος κουρασμένος, δεν θα έκανα καν αλλαγή. Είπε για τον Πέλκα κτλ. Ούτε θα τον δικαιολογήσω και δεν είμαι προπονητής. Έτσι, προπονητής αυτός είναι, αυτός επιλέγει. Την άποψή μας λέμε, είναι πολύ ωραίο να συζητάμε για την ομάδα, για αυτό που αγαπάμε. Δεν σημαίνει ότι επιβάλλουμε ή προστάζουμε ή το παίζουμε έξυπνοι. Ούτε σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουμε μουγκοί όταν βλέπουμε κάτι και θέλουμε να το σχολιάσουμε. Ξεκάθαρο. Και εκτός του ότι θέλουμε τσάτς να πετύχει, πιστεύω φέτος ότι θα πετύχει όποιος και να ήταν προπονητής. Η ομάδα είναι πολύ καλή και είμαστε ακόμα στην αρχή. Μην ξεχνάμε πότε ξεκινήσαμε προετοιμασία, ήρθε άλλος προπονητής, πότε. Νομίζω ότι τα καλύτερα έρχονται, Κωστή. Αυτό, λοιπόν, το πιστεύω. Και για να πάτε διάλειμμα, σε καλημερίζω. Και καλή συνέχεια. Γεια σου στο κόρμι! Γεια σου αδερφέ μου! Ζουμου σου λέμε! Πάμε. Έχει κι άλλη πριν το διάλειμμα. Μαέστρο, διαλυματούμπεν και επιστρεφουά. Να πω χορηγή δεύτερης ώρας. Είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάκιο. Η 705-750 απέναντι το Μασούτι στα Ελευθέρια. 16 χρόνια κορυφαία εκλεκτά πιάτα. Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης, 35 χρόνια τέντα. 4-30-011 Πολύχνη, Καλαμαγιά, Χαλκιδική. Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης, μπαμπάς και γιος. Και φυσικά, καλόε! Πόσιμη καθαρή αλόη, κορυφαία εταιρεία, νούμερο 1, μην ακούτε γιατί υπάρχουν απομιμήσεις, υπάρχουν σκόνες, υπάρχουν διάφορα. Αυθεντικό προϊόν από κορυφαία εταιρεία, ο Χρήστος Κιάτας και οι υπόλοιποι στην παρέα έχουν φτιάξει μια κορυφαία εταιρεία. Με τα 3 λίτρα φυσικής αλόης 59,90 από 100 ευρώ που είναι η τιμή τους, τα 3 λίτρα 59,90 μόνο. Και με πλούσια δώρα και σαμποάν και αφρόλουτρα και κρέμα σώματος. 23-12-200-500. Τα 2 λίτρα 45 ευρώ. 23-12-200-500. Και φυσική και φράουλα και λεμόνι και άγριο κρόκο που είναι μόνο δικό τους. Ευεργετικές οι επιδράσεις πάνω στον οργανισμό. Και μαστίχα χείου για διαβήτη, για χοληστερίνη, για αρτηριακή πίεση, για αποτοξίνωση, για δυσπεψία, για πανιδρόμηση. Κορυφαίοι. Και βέβαια δωρεάν η μεταφορά. Έρχεται στο σπίτι σας η αλόη χωρίς να χρεώνεστε τίποτα, χωρίς να πληρώνετε. Διαλυματούμπεν και επιστρεφουά! Έλα τα στεφανώματα, παρακαλώ. Παίξε αγόρι μου, έτσι! Παίξε με την ψυχολογία μας, παίξε! Έλα μωρή παοκάρα, έλα! Ένα πράγμα ζητάμε από εσάς που φοράτε τη φανέλα. Ένα πράγμα ζητάμε από σένα που κάθεσαι στον πάγκο. Μπορείτε αυτό που κάνατε χθες το πρώτο 45 λεπτό να το κάνετε και στην ΑΕΚ μέσα. Για μισή ωρίτσα. Δεν έχουμε απέτηση για ένα 45 λεπτό. Έχουμε απέτηση για ένα 90 λεπτό, αλλά θέλω να είμαστε ρεαλιστές. Μισή ωρίτσα.
αν πιάσετε αυτήν την απόδοση, δηλαδή να γίνει ένα 0-1-0-2. Στο μισάωρο θέλουμε. Μπορείτε! Κάντε το ρε παιδιά. Να χαρείτε. Όχι πάλι χαρά στεναχώρια, στεναχώρια χαρά. Μια σταθερότητα να βρούμε. Να πατήσουμε κάπου. Ξαναλέω πριν πάμε για το τελευταίο 20 λεπτό. Έχει γραμμές έτοιμες. 2310-287-888. Ξαναλέω ότι κληρώνουμε σήμερα δύο καταπληκτικά δώρα. Φορτσάρετε, γιατί δίνουμε μία φωτογραφική μηχανή Sony αξίας 100 ευρώ. Υπέροχο δώρο, τελευταία λέξη τεχνολογίας, ψηφιακή, με απόλυτη ευκρίνεια. Δεν το συζητάω, μεγαπίξελ, σουξουμούξ, τα ξέρετε. Από την ηλεκτρονέτα Παπουκίδη Νικολαίδη που γιορτάζει τα 50 χρόνια και θα έχουμε event εκεί. Τη Δευτέρα το βράδυ θα κληρωθούν 50 δώρα. Κάντε τη βόλτα σας, μπορεί να είστε τυχεροί. Θα είμαι εκεί να παρουσιάζω την εκδήλωση για να κάνουμε τις κληρώσεις. 50 δώρα και iPhone, και smartphone και tablet και laptop και αφιγραντήρες και διάφορα άλλα. Κληρώνουμε επίσης πέρα από τη φωτογραφική μηχανή και ένα διήμερο σερμπές καταπληκτικό στο Πετρόκτη στο ξενοδοχείο στο Λουτράκι. Προσφορά από το Snow Travel. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Για το τελευταίο τέταρτο, φορτσάρετε. Καλημέρα σας, νέοι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ο Λευτέρης από το Λουξεμβούργο. Γεια σου ρε Λευτέρη. Πού είσαι ρε Λευτέρη, σε ψάξαμε την άλλη φορά. Αλλά ναι, το νούμερο δεν έβγαινε όμως, κάναμε κάτι λάθος μάλλον. Ναι, ξέχασα να σας δώσω ένα ψηφίο γι' αυτό. Αχ, αγόρι μου. Στο πρόθεμα. Στο πρόθεμα. Ωραία, κρίμα γιατί στη βόλτα που κάναμε, μόνο εσένα δεν μπορέσαμε να βγάλουμε και έναν ακόμα από την Νότια Αφρική. Αλλά λέω, μου είπε ο ηχολήπτης, λέει κάτι λάθος υπάρχει εκεί. Θα το δώσω μετά, άμα είναι θα το δώσω. Ωραία, ωραία. Στείλτο μου στο Messenger για την επόμενη φορά που θα το κάνουμε αυτό σε μεγάλο παιχνίδι. Για να σε βάλουμε και εσένα στην παρέα μας. Για πες λοιπόν, εδώ Λόξεμπουργκ. Λόξεμπουργκ παγωμένο, 0 βαθμούς εδώ. Ναι. Έχει κάνει λοιπόν, επεισόδια η ομάδα και τις έχουν αφαιρηθεί το Λούξεμπουργκ. Και έχουν αφαιρηθεί βαθμοί. Ναι, έχουν φοβερό ποδόσφαιρο εδώ. Έχει μηδενιστεί. Το άθλημα. Καλά, δεν το συζητάω. Άμα βάλουν την μπάλα, θα την πάνε στο αστυνομικό τμήμα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, είδαμε την παοκάρα μας χθες, το ευχαριστηθήκαμε. Μπράβο. Επιτέλους, λίγο να δούμε μπαλίτσα. Εμένα και στο δεύτερο ημίχρονο μ' άρεσε. Που μπορεί το πρώτο να ήταν το καλύτερο, αλλά και το δεύτερο δεν ήταν άσχημο. Κοίταξε. Δεν παίξαμε όπως το πρώτο. Πήρε λίγο κάποια μέτρα ο Αστέρας. Κάναν και διαχείριση πιστεύω από ένα σημείο και μετά. Ακριβώς, και θα ήταν και αφύσικο να κάναμε ένα 90 λεπτό, ας πούμε, τρελό. Έτσι. Λίγο θα έρθει και αυτή τη στιγμή. Προστατέψαν και τους εαυτούς τους. Προφανώς το επόμενο και κούραση παιχνίδι είναι πήρξε, πολύ σημαντικό. Μην ξεχνάμε πολύ και κούραση. Πολύ σημαντικό το επόμενο παιχνίδι. Να παίξουμε καλά. Αυτό. Να δούμε αυτό. Μπάλα σωστή και φυσικά να φύγουμε με την νίκη από αυτό. Εκεί. Αυτό. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα από την ΑΕΚ. Τη σεβόμαστε όπως όλους τους αντιπάλους. Εγώ πάντα δεν μου αρέσει ποτέ να πηγαίνω ψηλωμένος, ακόμα και αν παίζω φίλε με τα άσπρα χώματα. Έτσι, σέβομαι ακριβώς τον άλλον, ακόμα και αν είναι μικρό μέγεθος. Αν είναι τα άσπρα χώματα. Όχι φόβο. Σεβασμό, όχι φόβο. Αυτό. Να δούμε ένα μεγάλο παιχνίδι επιτέλους και να χαμογελάσουμε εμείς στο τέλος. Αυτό θέλουμε. Είναι σημαντικό αυτό το παιχνίδι την Κυριακή. Είναι παιχνίδι που. Και βαθμολογικά είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Και βαθμολογικά. Αν και, να σου πω κάτι, βαθμολογικά δεν είναι ότι χάνεται ένα πρωτάθλημα. Okay. Καταλαβαίνουμε όμως ότι δεν είναι ένα ακόμα παιχνίδι. Το καταλαβαίνετε έτσι. Και την ΑΕΚ. Τώρα μπορείς λίγο την ΑΕΚ να την. Ακριβώς. Την έχουμε, όχι, λίγο. Την έχουμε από κάτω και αν πάρουμε αυτή τη νίκη, τους αφήνουμε πίσω 4 βαθμούς. Σωστά. Να τα θυμάμαι. Έτσι ακριβώς. Ναι. Την καλημέρα μου σε όλους. Γεια σου Λουξεμβούργο! Φιλιά, αδερφέ! Φιλιά! Να είσαι γερός, να είσαι γερός! Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Έχουμε ετοιμάσει ποτάκι με τη βόλτα που κάναμε την τηλεφωνική. Την ομπρέλα που ανοίξαμε ο Λίμπερο που ήταν σε κάθε άκρη της γης εκείνο το βράδυ πριν από το μάτς με τον Ολυμπιακό. Καλημέρα σας! Ναι! Κωστή! Καλώς το κορίτσι! Γεια σου Ελένη! Σήμερα χαρούμενη μέρα. Σ' ακούω χαρούμενο, έτσι. Πολύ ωραία. Εχθές που λες είδα και την ταινία, 90 χρόνια ΠΑΟΚ. Χθες την είδες? Ναι, δεν την είχες δει. Γιατί βγήκε σε DVD και παίρνουμε DVD, βλέπουμε ταινίες και χθες την είδα. Ήθελα πάρα πολύ να τη δω, εντάξει, εχθές μπόρεσα και την είδα. Συγκρατήθηκες ή σου φύγαν δάκρυα? Γιατί δεν ξέρω κάποιον που να άντεξε, πρέπει να είναι πολύ σκληρός. Είναι συγκινητική. Ο καθένας είναι συγκινητική. Στη στιγμή που ήθελε. Σε διαφορετική να ξέρεις, δεν συγκινηθήκαμε όλοι στην ίδια στιγμή. Ο καθένας σε διαφορετική.
Γιατί μας θύμισε και τα προηγούμενα χρόνια που ήταν η ομαδάρα εκείνη του ΠΑΟΚ που έπρεπε να πάρει double για πολλά χρόνια και όλο κάτι γινότανε και την... Και δείχνει μια φάση εκεί που πήραμε το κύπελο το 70 ήταν που δείχνει τον Τερζανίδη που κάνει ένα ανάποδο ψαλίδι και μπαίνει γκολ. Ναι. Και εκείνο το ακύρωσε. Το πήραμε το κύπελο, αλλά εκείνο το γκολ το ακύρωσε ως λέει επικίνδυνο παίξιμο. Ναι, ναι, δηλαδή... επειδή, θα σου πω Ελένη, θα σου πω, επειδή είναι ψαλίδι, φοβήθηκε ο διαιτητής μην κοπεί κάποιος, μην κόψει κανένα χέρι, κανένα αυτή, επειδή είναι ψαλίδι, κατάλαβες. Ο Τερζανίδης είναι ολομόνοχος και το βάζει και θυμήθηκα αυτή τη φάση τότε γιατί τον έβλεπα τον αγώνα και τη θυμήθηκα και λέω... Α, θυμήθηκε στη φάση, εσύ την είχες ζήσει live, ναι. Ναι, την είδα live εγώ, ναι. Εδώ είχανε τον ίδιο βούλγαρο διαιτητή. Με 5 διαφορετικά ονόματα. Αυτό είναι σκέτς για το Σεφερλί. Είναι για επιθεώρηση αυτό. Για να παίξει ο Κοντογιαννίδης, για να παίξει με το Σεφερλί και τον Καπετάνιο σκέτς. Το διαιτητή, το Βούλγαρο με 5 διαφορετικά ονόματα. Τι να πεις. Ναι, το τι κάνανε. Και τώρα θα το πω και αυτό, τέλος πάντων. Έλεγα να μην το πω, θα το πω. Θα το πεις, γιατί η αδελφιά μου προχθές συνάντησε την κόρη ενός παίχτη. Δεν λέω ονόματα, δεν λέω τίποτα. Έλληνα. Έλληνα, από την ομάδα την τότε που πετούσανε. Μπορώ να αγοράσω φωνήεν. Β' Σύμφωνο. Μάλιστα, ωραία. Πάμε. Β' Ναι, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, έρχεται λέει μια μέρα σπίτι μας και λέει, μου προσφέρουν λέει σακούλες μαύρες με λεφτά. Αλλά δεν τις έφερε στο σπίτι φυσικά, δεν τις πήρε. Ναι. Τέλος πάντων, η γυναίκα του λέει πούντες, τέλος πάντων, οι γυναίκες κάπως λέει εμείς μάθαμε να μην παίρνουμε, να μην, δηλαδή δεν πουλούσα την ομάδα ρε παιδί μου για τα χρήματα. Και μου το είπε η ανιψιά μου που συνάντησε την, και λέω αυτό ήταν τότε, παίζανε, αγαπούσανε φυσικά τον ΠΑΟΚ, ήτανε, φυσικά. Ναι. Ήτανε για την ομάδα παίζανε και μου έκανε εντύπωση, ναι. Δεν περιμένουμε το ίδιο ακριβώς από τους σημερινούς. Είναι άλλες εποχές. Περιμένουμε... άλλες εποχές τώρα. Ναι, τώρα αλλά περιμένουμε, Ελένη μου, έστω το πάθος τους, λίγο από εκείνο το πάθος, λίγο από την αυταπάρνηση, λίγο να νιώσουν τη φανέλα, την αξία της, αυτό. Το έμβλημα, την ιστορία, την παράδοση, τι σημαίνει για τόσους ανθρώπους. Αν μπορούν αυτό, ένα μέρος. Έτσι. Ναι, χθες... φυσικά η ομάδα ήταν ο... χθες έτρεχαν όλοι να... η ομάδα, ο Σκομπάρ που λέω εγώ. Που ήταν οι προηγούμενοι όλοι, ήταν Σκομπάρ τέλος πάντων μέχρι το σημερινό. Όταν αναφερόμαστε σε αυτόν λέμε ο Σκομπάρ. Ναι. Ναι, δεν αναφέρουμε ονόματα και αυτά. Και επίσης χάρηκα στην TV2, στο 2. Α, στο 2, ωραία, ωραία. Έκανες εκπομπή την Πέμπτη. Χαιρόμαστε. Με το Μανώλη μαζί. Θα ξανακάνουμε. Ναι. Κάθε Πέμπτη 11 η ώρα θα βγαίνουμε. Ναι, εκεί. Ναι. Χαρούμενα και... Δεν μου λες, εκείνη η κοπέλα που χόρευε το χορό αυτό να τον... τρίτη ξαδέρφη του Μανώλη. Τρίτο τέταρτη. Από το σόι του πατέρα. Φορούσε. Δεν φορούσε τώρα. Φορούσε. Δεν βγάζουμε χωρίς. Μου το ρωτήσαν κι άλλοι. Φορούσε, αλλά εκεί. Πάρα πολύ. Εκεί που ήταν δεν φαινόταν. Τι να κάνουμε. Ο Όλυμπος και ο Κίσαβος στα δυο βουνά μαλώνουν. Φαίνεται το ριάκι που περνάει ανάμεσα στις βουνοκορφές. Τι να κάνω. Ναι, μπράβο. Ναι. Φιλιά, φιλιά. Γεια σου, Ελένη μου. Ναι, γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Γεια σου, Κωστή. Καλώς το παιδί. Τι κάνουμε, καλά. Τι κάνουμε, έλα, είσαι ο. Σου μου σου, είμαι ο Ηλίας από Σουηδία. Γεια σου Ηλία, καλώς το παιδί! Τι γίνεται? Σου μου σου σε όλη την παρέα. Σταφυλίδης, Σταφυλίδης. Σταφυλίδης, ναι, αγόρι μου, αγόρι μου, έλα, τι γίνεται αδερφούλη? Όλα καλά, η ομάδα άρχισε να μας γεμίζει το μάτι. Να ξέρεις και σένα σε πήραμε και δεν βγήκες, κάτι μου έχεις δώσει λάθος το νούμερο. Και σένα σε πήραμε, αλλά κάτι δεν μου βγήκε καλά. Περιμέναμε, αλλά εντάξει, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Κάτι δεν μου έχει δώσει καλά στο νούμερο. Θα το δούμε. Α, δεν πειράζει. Για πες λοιπόν. Εμείς η ομάδα μας γεμίζει το μάτι, γουστάρουμε έτσι όπως παίζει τώρα. Έτσι. Πιστεύω ότι θα πάνε όλα πολύ καλά. Και για την Ειρήνη από Στοχόλμη είναι μεγάλο παλικάρι. Βέβαια. Οπότε την προεδρία την. Με την το σπαθί της. Και είμαστε μαζί για μια ζωή με το μάτι. Με το σπαθί της. Εμείς σαν εκπομπή χαιρετήσαμε χθες και μάλιστα. Πικροτήσαμε την επιλογή να βγει ένα κορίτσι, να βγει μια γυναίκα. Το ότι την επιλέξατε σημαίνει ότι είναι αγνή, ότι έχει δείξει την αξία της, το ήθος της, την αγάπη για το σύλλογο, την εντιμότητά της, όλα αυτά. Ρώτησα και έμαθα. Μην νομίζεις και εγώ έχω έξω φίλους και γνωστούς πολλούς. Δεν βγήκε έτσι, επειδή είναι απλά γυναίκα, βγάλαμε μια γυναίκα. Είναι η απόφαση του συνδέσμου, μου είπε και ο Κούλης, είναι απόλυτα συνειδητή, το αξίζει το κορίτσι. Έτσι.
Ναι, όχι, ξεκάθαρα. Είναι πολύ παλικάρι. Και πρέπει να είναι, το ξαναλέω, πρέπει να είναι, Ηλία μου, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος σε σύνδεσμο ΠΑΟΚ παγκοσμίως. Αν κάνω λάθος, ας με διορθώσει κάποιος, αλλά έχω την αίσθηση, γιατί όλα τα χρόνια που ασχολούμαι, δεν θυμάμαι άλλη φορά να είναι γυναίκα πρόεδρος. Στο εξωτερικό, στο εσωτερικό. Και εγώ δεν έχω ακούσει. Δεν θυμάμαι. Μπράβο της. Μαγκιά της. Υπάρχουν παοκτσούδες, υπάρχουν παοκτσίνες, υπάρχουν παοκτσάκια που είναι κορυφές. Και το χαιρόμαστε αυτό. Το χαιρόμαστε. Έγινε Κωστάκη. Να είσαι καλά. Σε όλη την παρέα. Γεια σου, Σταφυλίδη! Κράτα ψηλά τη σημαία. Έτσι, έτσι. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Πάμε. Δύο γραμμούλες, τρεις ακόμα. Γιατί πρέπει να κάνουμε και τις κληροσούμπες. Ναι! Γεια σας. Γεια σου, Κωσό. Καλώς το παιδί! Ο Αντισιτζούνε είμαι. Έλα ρε Αντισιτζούνε, πού είσαι ρε μορφή. What are you, you morph? Είπα, άλλαξα επαγγελματικές δραστηριότητες τώρα και λίγο είναι μανίκι. Δουλειά να έχετε και ας μην παίρνετε ποτέ. Σας το λέω με όλο μου το... Πραγματικά σας το λέω. Αν μπορείτε να ακούτε φυσικά. Αν δεν μπορείτε να ακούτε, προκειμένου να είστε άνεργοι, ας έχετε δουλειά και ας μην ακούτε ρε παιδιά, λέει στο τέλος τέλος. Έτσι. Το καλύτερο είναι να έχετε δουλειά, να ακούτε κιόλας και ας μην παίρνετε ποτέ. Θέλω να είστε χαρούμενοι. Να μην παίρνετε επειδή δεν έχετε τίποτα άλλο να κάνετε. Και είστε δυστυχισμένοι ή άνεργοι ή οτιδήποτε. Έτσι. Λοιπόν, Κώστα, λοιπόν, κοίταξε να δεις. Πρέπει δηλαδή τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα, ο προπονητής της ομάδος να αυτοκτονήσει για να το χάσει το πρωτάθλημα. Υπερβάλλεις πιστεύω. Δεν υπερβάλλω καθόλου. Καθόλου Κώστα δεν υπερβάλλω. Να σου πω κάτι. Λοιπόν, όλοι χάνουνε βαθμούς στην έδρα τους. Ο ΠΑΟΚ δεν έχασε ακόμα βαθμούς στην έδρα. Εκτός χάνουνε πάλι όλοι. Όλοι χάνουνε εκτός έδρας πόντους. Ναι. Η έδρα θα το πάρει το πρωτάθλημα φέτος. Ναι, αλλά δεν πρέπει, πρέπει όμως να βρούμε τρόπο. Αντισιτζούνε, έξω να μην χάνουμε πόντους. Να μην, χάνουμε, να μην υπάρχει. Δηλαδή, μέσα στην έδρα έχουμε το απόλυτο. Οκ, okay, σημαντικό. Κοίταξε, Κώστα, εγώ από αυτόν τον προπονητή που δεν έκανε προετοιμασία, δεν μπορώ να έχω τις απαιτήσεις που θα είχα από έναν που θα ήταν κανονικά στην ώρα του. Εννοείται. Αυτά ήταν λάθη που γίνανε και τα είπαμε. Εννοείται. Μα και στις στραβές είπαμε. Δεν μπορεί να είναι δική του όλη η ευθύνη. Έχει αυτό την ευθύνη που το αναλογεί, αλλά με δεν μπορούμε να του καταλογίσουμε όλο αυτό που είδαμε όταν πρωτοανέλαβε. Πρόσεξε τώρα όμως, κοίταξε να δεις. Δεν μπορεί μέσα στο Καρεσκάκι να μην τρέχουν οι ποδοσφαιριστές τώρα, εντάξει, σαν ατομικότητες λέμε, και σαν τρέχουν. Πώς γίνεται ρε Κώστα, δηλαδή να την παίρνει την μπάλα ένας, να είναι σταματημένοι άλλοι 10 και χθες να την παίρνει την μπάλα ένας και να τρέχουν οι υπόλοιποι 7. Ναι. Εντάξει, τώρα δεν φταίει ο προπονητής αυτό. Δηλαδή αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ γιατί ρε εσύ όταν κουβαλά άλλο στην μπάλα δεν κουνά τον κόλο σου. Όπως, δεν φταίει ο προπονητής αυτό. Όπως στις στραβές λέμε, κάνουμε την κριτική εις βάρος του Λουτσέσκου, έτσι και στις καλές. Δεν είναι μόνο ότι ο Λουτσέσκου στα άσχημα και στα καλά είναι οι παίκτες μπράβο. Το μπράβο θα πάει και στον προπονητή. Χωρίς να παίρνουμε πίσω αυτά που έχουμε πει. Είπαμε, δείξε πράγματα και εσύ θα σε χειροκροτήσουμε, θα σου πούμε μπράβο, δείξε μας πράγματα. Δεν θέλουμε να αποτύχει. Το λέω κάθε μέρα αν με καταλαβαίνετε, είναι σημαντικό αυτό που λέω. Δεν θέλουμε να αποτύχει. Μην το πολύ λες, αδερφέ, μην το πολύ λες. Άστο. Τι να σου πω τώρα ρε Κώστα, δηλαδή πρέπει να είναι πέρα από εδώ τέτοιο. Μπαίνει πολλές φορές ο εγωισμός για ένα πρόσωπο ή για να στηρίξει αυτό που έχεις πει ότι αυτός θα αποτύχει, να αποτύχει για να πούμε τι είδατε, σας το είχαμε πει εμείς. Όχι ρε, να πετύχει και να πούμε μας γκέψευσες που είχαμε αμφιβολίες αν μπορείς. Αυτό θέλω τώρα, εγώ, σιγά, μα τι θα πάμε. Εδώ το δύο ώρο του τσατσαρού τέτοιες κουβέντες δεν κάνουμε. Δεν έχει αδερφή. Δεν κάνουμε. Δεν κάνουμε. Ό,τι λοιπόν, βλέπουμε λέμε. Σ' αφήνω, είμαι στον δρόμο, χαιρετώ όλο τον κόσμο. Φιλιά! Φιλιά! Γεια σου, Αντισιτζούνε! Πάμε! Τέλος! Τέλος! Όχι άλλο, πρέπει να κάνω κληρώσεις. Και να βγάλουμε και τους τυχεροί. Έτσι, αγόρι μου. Έτσι! Έτσι, αγόρι μου, είσαι μέσα στο νόημα, είσαι! Ποτισμένος είσαι με ποταπά! Υπάρχει η ίαση των προβλημάτων και των αρρωστιών και υπάρχει και η ποταπίαση. Εδώ είμαστε. Θέλω να βάλεις. Να ακουστεί το βιντεάκι. Επειδή αποθεώσαμε τον μεταφραστή χθες, λέει ο Λουτσέσκου the fucking νομίζω opportunity, είπε κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι, και μεταφράζει ο μεταφραστής ήταν μπερδεμένη η ευκαιρία, κάτι αντίθετο για fucking και μπερδεμένη. Ο πρώτος σε αυτή την περίπτωση ήρωας μεταφραστής ήταν ο Μανιάτογλου, όταν ο τεράστιος, ο μοναδικός και ανεπανάληπτος Πάμπλο Γκαρσία είπε αυτό σε συνέντευξη τύπου. Que la gente que,
que tenemos, el mismo Cangrejo ha visto las otras aficiones y no tienen Λέει, λοιπόν, αυτό που no tienen la garra y los huevos que tienen esto. Σίγουρα από τους οπαδούς, δηλαδή, και γενικότερα στην Ευρώπη, αλλά και από όλες τις υπόλοιπες ομάδες τις ελληνικές που έχω δει, τους οπαδούς τους, θεωρώ ότι δεν υπάρχουν οπαδοί πιο παθιασμένοι, πιο φανατικοί με την ομάδα τους, όπως είναι η δική μας. Και έχει πει ότι... Πάμε, τραγωσίες, μάλλε. Huevo que... Huevo αρχίδια, αρχίδια, να έχετε αρχίδια. Έχει πει λέξη το κοχώνε που αρχίδια. Δεν το μεταφράζει. Του λέει γιατί δεν το μετέφρασε. Ναι. Να, το δεν μια είπα. Τα ρόχο, έχω δε πούτα. Έχω δε πούτα. Το βρίσκει όλα μετά. Είπε ότι οι παιδί μα έχουν κοχώνε και ο Μανιάτογλου δεν μετέφρασε έχουν αρχίδια. Και του λέει αρχίδια. Γιατί. Όμω έχω αρχίδια. Γιατί δεν λες, ρε, του λέει. Γιατί δεν τη μεταφράζει τη λέξη. Πε την. Έλα, έλα, ζούμου σου λέμε! Κάτσε, κάτσε να δώσουμε να βγάλουμε τους τυχερούς, να τους βγάλουμε και αέρα, φίλε. Να προλάβουμε, προλαβαίνουμε, έχουμε ακόμα. Έχουμε. Λοιπόν, γιγαντώσουμε. Δώσε λίγο φόβητρο της κονσόλας. Σε έχω σήμερα. Λοιπόν, μας τώρα. Ψιτ, παιδί, αδερφέ. Παλικάρι, τι λένε όταν σε βλέπεις κάποιος στον δρόμο και δεν θυμάσαι το όνομά του. Ω, πού είσαι ρε γίγαντα, ρε τιτάνα, απάτητη κορυφογραμμή. Πού είσαι εμάς τώρα. Δώσε δύο νούμερα από το 1 μέχρι το 72. Το 19. Και το 53. Σε κούρασα πουλάχι μου. Αχ, σε κούρασα. Έχει κασκορσέδες μέσα να ξέρεις, αλλαγή για τον ηχολήπτη. Αλλάζουμε φίλε, κανένα είπα. Με λευκό μεγάλο άνοιγμα, ψηλή τη ραντούλα. Αδερφέ μου, αδερφέ μου! Λοιπόν, κάτσε, 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 κάτσε. Λοιπόν, 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 λοιπόν. Φωτογραφική μηχανή. Τη φωτογραφική μηχανή. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Τη φωτογραφική μηχανή κερδίζει ο Γιώργος Γιαννίσης. Μαριλής, ακούς, 6993 σε 907. Πάω να δώσω και τις θερμές. Θερμές. Ανδρεανίδης Γιάννης, καλημέρα Κωστή, βάλαμε συγκλήρωση για θερμές, σε παρακαλώ εύχομαι να είμαι τυχερός. 6946 σε 004. Λοιπόν, Γιαννίσης Γιώργος. Βγάλε τους αέρα. Γιώργος Γιαννίσης. Ναι. Είσαι ο... Παρακαλώ, παρακαλώ, μη με περνάτε για τρελό. Κλήρωσα όμορφο δώρο λαμπερό. Παρακαλώ, παρακαλώ. Είσαι ο Γιώργος Γιαννίσης. Ναι. Ναι! Είσαι ο Γιώργος Γιαννίσης. Ναι, ο ίδιος. Ο ίδιος κέρδισες μία φωτογραφική μηχανή! Αγόρι μου, αγόρι μου, να είσαι πάντα τυχερός! Μπράβο! Πόσα μηνύματα έστειλες? Πόσα μηνύματα? Ένα μήνυμα. Ένα! Αυτό λέγεται και ποποφαρδία, δεν θέλω να πω τη λέξη κόλλος. Έτσι, λέγεται και ποποφαρδία. Σου εύχομαι να είσαι πάντα τυχερός. Θα στείλουμε εμείς το όνομά σου, να είσαι πάντα τυχερός. Κέρδισε μια φωτογραφική μηχανή Sony από την Electronet που εκεί τη Νικολαίδη. Γεια σου, Γιώργο! Γεια σου! Γεια σου, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, Ανδριανίδης Γιάννης που κέρδισε τις θερμές. Ναι! Ο μάγος με τα δώρα. Δεν σηκώνει? Θα το ξαναπάρουμε, θα το πάρουμε τώρα το τηλέφωνο. Υπενθυμίζω, καλόι, κορυφαίος χορηγός και στην τηλεόραση. Έτσι, τον έχουμε χορηγό. Καλημέρα. Δύο. Καλημέρα. Γεια σου Κωστή, ευχαριστώ πάρα πολύ για το δώρο. Τι ευχαριστείς, εγώ κέρδισα. Εγώ κέρδισα, εσύ δίνεις δώρα να πούμε. Όχι, όχι, εσύ κάνεις εκπομπή, μπερδεύεσαι. Εσύ δεν είσαι ο Κωστής. Ναι, εγώ είμαι ο Κωστής ο Τεσσαρός. Εγώ είμαι ο Ανδριανίδης Γιάννης. Ευχαριστώ πολύ για το δώρο. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, να είσαι καλά. Καταπληκτική εκπομπή κάνεις, λεβέντη μου, τι να σου πω. Μπράβο, χαρά στο κέρδισε. Και εσύ είσαι ολοτρέλα, να συγκυρώμαστε να μου. Αγόρι μου. Είσαι ολοτρέλα, αγόρι μου. Θα σε πάρουμε τηλέφωνο, Ανδρανίδη. Γιάννη, πόσα μηνύματα έστειλες για να κερδίσεις? Ένα μήνυμα. Ένα και εσύ, αλλά και άλλες. Και άλλες φορές έχεις στείλει και δεν κέρδισες. Αυτό έπεσε από τη χαρά του. Αποθύμησε. Τον χάσαμε. Εμένα βγάζεις έξω. Πρέπει να έρθουν τα παιδιά από την Τρόικα. Να πω λοιπόν, καλό 45 ευρώ, 2 λίτρα αλόι φυσική. 59,90 3 λίτρα από 100 ευρώ ευεργετική, καθαρή, κριτική αλόι βέρα. Η Καλόε, μπείτε και στο καλόε.gr να δείτε.
και έρχονται κατευθείαν σπίτι σας χωρίς επιβάρυνση. Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζής, 35 χρόνια και τέντα και πέρκολα και δυναμική σε Λατίνα να πούμε, ξέρω εγώ να πούμε, και Πολύχνη και Καλαμαριά, την Χαλκιδική, 4-30-011 και βέβαια Λαδόκολα, Diego Pancetta, 705-750, να γλύφετε και τα κροδάχτυλά σας, όσοι είστε βλήγιστοι γλύφετε και τα δάχτυλα των ποδιών σας άμα φτάνετε. Σουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Άλλη μια εκπομπή πολιτισμική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές φτάνει στο τέλος της. Έρχεται η τριάδα, έρχεται η τρόικα, η φοβερή τρόικα του Λίμπερο. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, θα τα πούμε αύριο. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με bye, 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 bye.